Καλησπέρα σε όλους. Εκπομπή Vote από το TV One και μαζί με τον Μιχάλη Παυλίδη, το διευθυντή ειδήσεων. Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Σπίγκρι. Έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Αβέρο Γνωφίτου, πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Καλησπέρα, κύριε Γνωφίτου. Καλησπέρα. Το Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΡ, τον κύριο Άντρο Κυπριανού. Καλησπέρα, κύριε Κυπριανού. Καλησπέρα. Τον αναπληρωτή πρόεδρο του ΔΥΚΟ, τον κύριο Μάρκο Κυπριανού. Καλησπέρα, κύριε Κυπριανού. Καλησπέρα. Τον αναπληρωτή πρόεδρο τη Συμμαχία Πολιτών, τον κύριο Άγιο Αγαπίου. Καλησπέρα, κύριε Αγαπίου, είμαι σε εσά. Καλησπέρα και σας εύχομαι καλή σταδιοδρομία στη νέα σας καριέρα. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή δύναμη σε όλους. Και σε εσάς καλή επιτυχία στους υποψηφίους που στηρίζετε, κύριε Αγαπίου. Είμαστε περίπου 1,5 μήνα πριν από την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση. Ακούγοντας κάποιος, μια και αναφέρατε Βουλή, κύριε Αγαπίου, ακούγοντας κάποιος σήμερα τους αρχηγούς των κομμάτων να μιλούν στο κοινοβούλιο, κύριε Νεοφίτου, αν άκουγε εσάς, θα λέγαμε ότι ζούμε σε μια Κύπρο που όλα πάνε καλά, ξεπεράσαμε τα προβλήματα. Αυτή η κυβέρνηση μας έβγαλε από τα διέξοδα και οδεύουμε προς μια παραδεισένια, αν θέλετε, οικονομία. Αν άκουγε κάποιος την αντιπολίτευση, θα νόμιζε ότι είμαστε λίγο πριν από τα πρόθυρα του να καταρρεύσει η οικονομία, τίποτα δεν πάει καλά και η κυβέρνηση έχει αποτύχει στα πλήστα από όσα έχει κάνει. Αυτή είναι η εικόνα που εκπέμπει ο πολιτικός λόγος στην Κύπρο, κ. Νοφίτσου. Και οι πολίτες στη μέση πραγματικά προσπαθούν να καταλάβουν αν είναι άσπρο ή μαύρο. Και αναφέρομαι στην οικονομία, πριν πάμε στα άλλα θέματα. Δεν είναι αυτή η εικόνα η οποία και σήμερα στη Βουλή παρουσιάστηκε. Δεν θα μιλήσω για πώς έχουν τοποθετηθεί οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Εμείς στην τοποθέτησή μας κάναμε μια αναδρομή. Και Κύπρο παραλάβαμε, που είναι σήμερα η Κύπρος που θέλουμε να πάρουμε τον τόπο μας. Η Κύπρος στάθηκε στα πόδια της με τις θυσίες των πολιτών, αλλά και με την υπεύθυνη στάση της κυβέρνησης, αλλά και τη συνένεση εντός της Βουλής, γιατί είμαστε μια κυβέρνηση κοινοβουλευτικής μειοψηφίας. Η χώρα για να βγει από τα διέξοδα χρειαζόταν να υπήρχαν συνενέσεις και συγκλήσεις. Μπήκαμε σε ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης, υπάρχει μια σταθερότητα ασφάλειας στον τόπο, όμως τα προβλήματα δεν έχουν λυθεί. Υπάρχουν αρκετά... Αν μου επιτρέπετε, αυτοί που συνεννούσαν τότε μαζί σας και στήριζαν, σήμερα λένε ότι δεν έχετε σχέδιο στην οικονομία, αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων, μια κυβέρνηση για προβλήματα. Πρέπει να δικαιολογήσουν τη διαφοροποίησή τους. Η οικονομία βρήκε το δρόμο της όταν καταγράφει στον ψηλότερο ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης σε ολόκληρη την Ευρώπη, δεν μπορεί να θέτεις ερωτηματικά όσον αφορά την πορεία της οικονομίας. Όμως, επειδή έχουμε τους ψηλότερους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης σε ολόκληρη την Ευρώπη, λύσαμε όλα τα προβλήματα της κοινωνίας. Και όχι φυσικά. Γι' αυτό και χρειάζεται να παραμείνουμε στην ίδια πορεία, τη σοβαρότητα, τη υπευθυνότητα, να διατηρηθεί η ασφάλεια, η σταθερότητα και η ανάπτυξη για να επιλύονται σταδιακά και τα άλλα προβλήματα. Αναγνωρίζετε όμως ότι φτωχοποιούνται τα νοικοκυριά, συθλίβεται η μικρομεσαία τάξη, συθλίβονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι αυτά τα οποία σας καταλογίζουν, ευημερούν οι αριθμοί, αλλά τα πραγματικά δεδομένα της οικονομίας είναι πολύ αρνητικά. Ναι, είναι ένα δεδομένο ότι το μεγαλύτερο κόστος και τη μεγαλύτερη πίεση την δέχτηκε η μεσαία τάξη. Όχι ως αποτέλεσμα της διακυβέρνησης του Νίκου Αναστασιάδη, ως αποτέλεσμα των οικονομικών συνθήκων που παρέλαβε αυτή η κυβέρνηση. Όμως δημιουργούνται οι προοπτικές για το καλύτερο. Στην ανεργία φτάσαμε στο τέλος του 2013 γύρω στο 18%. Έχουμε την πιο σημαντική μείωση ανεργίας σε ολόκληρη την Ευρώπη πάλι. Δικαιούμαστε να πανηγυρίσουμε? Φυσικά όχι. Όταν έχεις 10% ανεργία, πρέπει να σε προβληματίζει πώς μπορείς να συνεχίσεις με πολιτικές που θα οδηγήσουν σταδιακά στην πλήρη απασχόληση. Και έχουμε ακόμα αρκετό δρόμο προς αυτή την κατεύθυνση. Ο κ. Κυπριανού, αναγνωρίζετε πρώτο... πιστώνετε κάποιοι στην παρούσα κυβέρνηση, κ. Κυπριανού, στο θέμα της οικονομίας? Πιάσαμε πάτο με τις αποφάσεις οι οποίες πάρτηκαν το 2013 από το Eurogroup και τον κύριο Αναστασιάδη.
και φυσιολογικά θα ξεκινούσε μια ανωδική πορεία. Αγαπητέ Λουκά και Μιχάλη, το κριτήριο για το κατά πόσον αυτά τα οποία ελέγχθηκαν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ή όχι, είναι το κατά πόσον αυτά τα στοιχεία ήταν αντικειμενικά ή όχι. Και προκαλώ τον οποιοδήποτε να πει κατά πόσον εκείνα τα αριθμητικά στοιχεία τα οποία παραθέσαμε δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Δεν είναι στοιχεία δικά μας, είναι στοιχεία τα οποία έχει καταθέσει η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ενώ λέει ο κύριος Νεοφύτου ότι ακολουθήθηκε μια πολιτική γιατί υπήρχε ένα πρόβλημα και φτάσαμε εν μοιραία σε αυτά τα αποτελέσματα, εγώ θα διαφωνήσω. Θα μπορούσε κάλλιστα να είχε να ακολουθηθεί μια διαφορετική πολιτική με πολύ διαφορετικά αποτελέσματα. Επέλεξαν τη συγκεκριμένη πολιτική είναι η κυβέρνηση Αναστασιάδη. Ποια είναι η πραγματική κατάσταση στην οικονομία, για να λέμε τα πράγματα με το όνομα τους. Αυτή τη στιγμή είμαστε η χώρα με τον μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης της ανισότητας. Τα κέρδη έχουν αυξηθεί. Αναμένεται ότι θα είναι γύρω στα 8 εκατομμύρια από τα 7,5 δισεκατομμύρια, συγγνώμη, που ήταν προηγουμένως. Ενώ οι μισθοί έχουν μειωθεί. Τα κέρδη αυξάνονται, οι μισθοί μειώνονται. Έναν το γεγονός. Το δεύτερο, οι δαπάνες για την υγεία. Είμαστε τελευταίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως και για τις κοινωνικές παροχές είμαστε στην τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έλεγαν ότι είναι οι δαπάνες για τις κοινωνικές παροχές που προκάλεσαν τα προβλήματα της κυπριακής οικονομίας. Είμαστε 21η σε ό,τι αφορά, που 28, σε ό,τι αφορά την κοινωνική δικαιοσύνη. Έχουμε 240.000 Κύπριους που ζουν στο όριο της φτώχειας. Στα χρόνια 13-16 διπλασιάστηκε ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν στο όριο ή κάτω από το όριο. Θα σας διακόψω, διότι ο κόσμος σας ακούει και σε λίγες ημέρες θα σας κρίνει. Στην περίπτωση εκλογής του υποψηφίου που στηρίζετε, του Σταύρου Μαλά, ποιο είναι το μοντέλο της οικονομικής διαχείρισης των προβλημάτων που θα ακολουθήσετε με βάση τα πραγματικά δεδομένα τα οποία έχουμε ενώπιον μας αυτή τη στιγμή και τις οικονομικές δυνατότητες του κράτους? Θα συνεχίσει τη διακυβέρνηση στα θέματα οικονομίας όπως ο Δημήτρης Χριστόφιας, ή έχετε μια άλλη πρόταση? Ξέρετε, τώρα υποβάλλετε μια ερώτηση η οποία θα έλεγα ότι είναι εντελώς άκερη και αστοχή με ποια εννοία. Εξηγήστε, η κάθε εποχή έχει τα δικά της δεδομένα. Γι' αυτό μίλησα για τα σημερινά δεδομένα. Θα πρέπει να ασκείς πολιτική στη βάση των δεδομένων τα οποία υπάρχουν. Ο Δημήτρης Χριστόφιας κυβέρνησε μέσα σε συνθήκες παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Ο Νίκος Αναστασιάδης κυβερνά μέσα σε συνθήκες παγκόσμιας οικονομικής ανάκαμψης. Ωραία. Και ευρωπαϊκής οικονομικής ανάκαμψης. Ναι. Λοιπόν, θα πω τα εξής. Καταρχάς να πω ότι ο Σταύρος Μαλάς θα παρουσιάσει τις προτάσεις του συνολικά τις επόμενες μέρες. Και θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε το σύνολο των προτάσεων. Συνδιαμορφώθηκαν με το ΑΚΕΛ οι προτάσεις αυτές, κύριε Χρυσόφια? Προτάσεις είναι του Σταύρου Μαλά. Σίγουρα το ΑΚΕΛ έχει βάλει τη δική του σφραγίδα στις συζητήσεις οι οποίες είχαν προηγηθεί. Θέλω να πω κάποια βασικά πράγματα, διότι δεν είναι εύκολο μέσα σε ένα-δύο λεπτά να τα πεις. Και πώς επιλύονται όλα αυτά τα προβλήματα? Να πω το εξής. Πρώτα και κύρια, καταβάλλεται μια προσπάθεια να περάσει ένα μεγάλο ψέμα, ότι το ΑΚΕΛ είναι ενάντια στο επιχειρήν. Ουδέποτε το ΑΚΕΛ ήταν ενάντια στην επιχειρηματικότητα. Ξέρουμε ποιοι είναι οι κανόνες στη βάση των οποίων λειτουργεί η αγορά. Και στο καταστατικό του ΑΚΕΛ, έτσι, για να κάνουμε και λίγη συζήτηση έξω από τα συνηθισμένα πλαίσια, από εδώ και δεκαετίες ολόκληρες υποστηρίζαμε τη μειχτή οικονομία. Ουδέποτε υποστηρίξαμε ένα διαφορετικό σύστημα διακυβέρνησης. Ποια είναι η μεγάλη διαφορά που έχουμε από την πολιτική την οποία ανάσκησε ο κύριος Αναστασιάδης? Εμείς λέμε ότι ο παραγόμενος πλούτος πρέπει να κατανέμεται δικαιότερα. Τι συμβαίνει σήμερα? Το 10% βλέπει τα εισοδήματα του να αυξάνονται, ενώ το 90% βλέπει τα εισοδήματα του να μειώνονται. Εκείνοι οι οποίοι προηγουμένως είχαν μια καλή οικονομική κατάσταση, μπορούσαν να αποπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στις τράπεζες κλπ. Αυτή τη στιγμή, είτε λόγω της ανεργίας, είτε λόγω της μεγάλης μείωσης των μισθών, δυστυχώς είδαν τα εισοδήματα τους να μειώνονται και κινδυνεύουν να χάσουν και την κατοικία τους. Λέμε ότι αυτά τα πράγματα είναι άδικα. Δεν μπορεί η κρίση να προκλήθηκε από τα λάθη των ανεπαρκήν έλεγχων των τραπεζών, από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσαν οι τράπεζες και στο τέλος να έχουμε σώσει μια φορά τις τράπεζες με θυσίες του κόσμου και να θέλουμε τώρα για δεύτερη φορά να σώσουμε ξανά τις τράπεζες με θυσίες οι οποίες πρέπει να ξαναγίνουν από τον κόσμο.
Λοιπόν, πάμε στον κύριο Μάρκο Κυπριανού. Κύριε Κυπριανού, τώρα διαπιστώσετε το δίκο ότι στην οικονομία δεν τα πάει καλά ο Νίκος Αναστασιάδης. Ήταν το κόμμα το δικό σας που τον στήριζε επανειλημμένα στη Βουλή. Σε δύσκολους καιρούς. Ναι, εδώ ακριβώς όμως υπάρχει μια παρανόηση. Το δίκο δεν στήριζε τον Νίκο Αναστασιάδη στη Βουλή, ούτε την οικονομική πολιτική του. Το δίκο αντιμετώπισε την κρίση. Έβαζε ράχη όμως το δίκο. Όχι, ούτε αυτή η έκφραση θα δεχόμαστε. Έδειξε μια υπευθυνότητα και μια επικοδομητική στάση σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για την πατρίδα μας που ήταν έτοιμη να χρεοκοπήσει και να καταρρεύσει η οικονομία. Μέσα σε εκείνα τα πλαίσια και με τα δεδομένα που είχαμε μπροστά μας, διότι εμείς πιστεύουμε και ρίχνουμε ευθύνη βεβαίως, μπορεί η προηγούμενη κυβέρνηση να οδήγησε τα πράγματα στην οικονομική κρίση, όμως η διαχείριση που έκανε ο κ. Αναστασιάδης ήταν δραματική, αναποτελεσματική και αποτυχημένη. Και ειδικά στο θέμα του κουρέματος. Αλλά εκεί που είχαμε βρεθεί, δεν υπήρχε επιλογή από πλευράς Δημοκρατικού Κόμματος παρά να στηρίξει τα νομοσχέδια τα οποία ήταν αναγκαία πλέον για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε, όχι γιατί μας άρεσαν αυτά τα νομοσχέδια, αλλά για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε και να προχωρήσουμε παραπέρα. Εξού και μέσα σε εκείνη τη φάση της κρίσης, ναι, δείξαμε επικοδομητική στάση, απορροφήσαμε πολιτικό κόστος με αυτή τη στάση. Εμείς θα προτιμούσαμε να είχαμε διαφορετική προσέγγιση, αλλά ήταν μια στάση υπευθυνότητας. Από εκεί και πέρα όμως διαφοροποιηθήκαμε και διαφωνήσαμε πολλές φορές με τα νομοσχέδια και είτε τα τροποποιούσαμε είτε πολλές φορές δεν τα υιοθετούσαμε. Και εκείνο που μπορώ να πω σαν γενικό σχόλιο είναι ότι, γιατί αναφερθήκατε προηγουμένως στην έλλειψη στρατηγικής, στην ουσία τι έγινε, αφού ο κόσμος, ο λαός πλήρωσε με τα δικά του χρήματα για να σωθεί η οικονομία και αφού κατάρρευσαν, αν μην επαναλάβω αυτά που λέχθηκαν προηγουμένως, στην ουσία εφαρμόσαμε το μνημόνιο, το οποίο δεν ήταν και αποτελεσματική διαπραγμάτευση από τη δική μας πλευρά, για να είμαστε δίκαιοι, αλλά εφαρμόσαμε, ακολουθήσαμε το μνημόνιο και από εκεί και πέρα τα πράγματα οδηγήθηκαν εδώ που είμαστε σήμερα. Ωραία, μπορούμε όμως να πούμε στον κόσμο με ποιο τρόπο τα λύνουμε σήμερα όλα αυτά τα προβλήματα. Πρώτα απ' όλα χρειάζεται ένα όραμα, χρειάζεται μια στρατηγική, χρειάζεται ένα στόχος. Μια νέα στρατηγική για την οικονομία. Μα και εδώ χρειάζεται αλλαγή σε όλους τους τομείς, κύριε Νεοφύτου. Όχι μόνο στο Κυπριακό, χρειάζεται αλλαγή και στην οικονομία. Διότι, ναι, εγώ θα συμφωνήσω με αυτό που λέει προηγουμένως, όταν φτάσεις στον πάτο, είναι φυσιολογικό ότι από εκεί και πέρα δεν πας πιο κάτω. Και ανεβαίνεις. Όταν φτάσεις στον πάτο, μπορεί να και να πνίγεις. Εντάξει, βοηθήσαμε εμείς, ρίξαμε το σωσίβιο, σώθηκε η κυπριακή οικονομία, σώθηκε και η Κύπρος, όμως... Υπάρχουν όμως δύο διαφορετικές αναγνώσεις των αριθμών, κύριε Κυπριανού, και προσπαθώ να αντιληφθώ πως τα πού εσείς θα σας πω κάτι. Πλησιάζετε. Θα σας πω. Σίγουρα κάποιοι ρυθμοί και κάποιοι δείχτες έχουν βελτιωθεί. Ναι, δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς, δεν μπορεί να μηδενίσει κανείς τα πάντα. Αλίμονο. Και λέω ξανά ότι μετά από τόσα χρόνια, μετά από τόσες θυσίες, αλίμονο δεν υπήρχε βελτίωση. Το ερώτημα είναι, είμαστε εκεί που έπρεπε και θα μπορούσαμε να είμαστε, ή απλώς ήταν μια μηχανική, αν θέλετε, μια φυσιολογική εξέλιξη. Τα νούμερα που είπε ο κύριος, στην επίθεση ο κύριος Κυπριανού, είναι σωστά. Οι δείχτες μας δεν είναι ευνοϊκοί. Όχι μόνο η μείωση του ΑΕΠ, όχι η μείωση του κατεφαλή εισοδήματος, ότι είμαστε πάντως στα θέματα ανταγωνιστικότητας, έχουμε το ψηλότερο δείχτη μη εξυπηρετούμενων δανείων ή το δεύτερο υψηλότερο, το μεγαλύτερο χρέος νοικοκυριών στην Ευρώπη, αν όχι και παγκόσμια. Αυτά τα ζητήματα, μα δεν αντιμετωπίστηκαν. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Ο κ. Αναστασιάδης, δεν ξέρω από το δικό σας σταθμό νομίζω που το είπε, ότι δεν είναι δικιά μας δουλειά, δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης να ασχοληθούμε με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Εμείς έχουμε πρόταση γι' αυτό. Αναπτυξιακή πολιτική. Πού είναι οι επενδύσεις, πού τις φέραμε τις επενδύσεις. Αν μου επιτρέπετε, εγώ αν ήμουν πολίτης και άκουγα τον πρόεδρο του. Τον υποψήφιο πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Παπαδόπουλο, να λέει ότι θα βρούμε λύση για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Έχουμε πρόταση. Δεν θα πήγαινε να πληρώσω το δάνειό μου. Θα περίμενα να δω αν εκλεγεί ο κύριος Παπαδόπουλος, να δούμε αν θα λύσουμε το θέμα. Μα έχει συγκεκριμένη θέση. Λέει ναι. θα κουρέψει τα δάνεια και θα απαλλάξει τους εγγύτες. Μα αυτό λέω ότι θα σπάσει και τις θέλω να ρωτήσω ότι αν ακούω εγώ αυτό και είχα μίξει πριν τον δάνειο. Μην το κοροϊδεύετε, διότι έτσι έλεγε ο κύριος Αναστασιάδης τότε, κύριε Νεοφύτου. Όχι, δεν είναι. Καταλάβετε τι εννοώ. Εγώ θα το άφηνα. Δεν θα το πλήρωνα. Θα περίμενα να δω αν εκλεγεί ο κύριος Παπαδόπουλος να μου το κουρέψει το δάνειο. Αυτοί που δεν πληρώνουν τα δάνεια είναι δύο κατηγορίες. Αυτοί που δεν μπορούν να πληρώσουν και είναι η πλειοψηφία. Και δεν έχουν να χάσουν και τα σπίτια και τη γη τους. Και είναι κάποιοι που το κάνουν επίτηδες. Υπάρχει
υπάρχει τρόπος να διαφοροποιηθούν αυτά τα δύο. Και δεν περιμένουν από την πρόταση του κ. Παπαδόπουλου να αποφασίσει κάποιος αν θα πληρώσει ή όχι. Ναι, γιατί... Ποια είναι η πρόταση όμως, διότι έχει η πρόταση είναι για να γίνω φορέας διαχείρισης των 65 δανείων. Δηλαδή, αυτό ναι, είναι. Αποφεύγουν αυτή την όρο γιατί δεν είναι και σωστός αυτός ο όρος. Mm-hmm. Στην Ιρλανδία το αντίστοιχο φορέας έχει βγάλει και κέρδη, νομίζω, μισό δισεκατομμύριο πέρσι. Άρα υπάρχει, γίνεται μια πιο αργή και σταδιακή διαχείριση των δανείων μαζί με τις υποθήκες εξασφαλίσεις, ούτως ώστε ούτε να καταρρεύσει η αγορά των ακινήτων, ούτε να χρεοκοπήσει ο κόσμος, ούτε να οδηγηθεί στη φτώχεια. Υπάρχουν λεπτομέρειες. Οι τράπεζες όμως μπορούν να αντέξουν μια τέτοια διαδικασία. Αυτό ευκολύνει τις τράπεζες. Αυτό θα είναι μια μεικτή χρηματοδότηση. Δεν θα είναι μόνο. Για δεύτερη φορά θα βάλει λεφτά ο κόσμος για να γλιτώσουν οι τράπεζες. Θα βάλουν και οι τράπεζες, θα βάλουν και ο ιδιωτικός τομέας, θα βάλει και η κυβέρνηση. Κύριε Μάρκο, το περασμένο Σάββατο να κάνουμε μια ενημερίδα για θέματα. Ναι, αλλά δεν σας διακόψα. Θα το ολοκληρώσω αυτό και ευχαρίστω να απαντήσετε για να τελειώσω. Εγώ όμως θα κάνω ένα γενικό σχόλιο. Αν μου επιτρέψετε. Όσο και να συζητούμε εμείς, και όσα νούμερα και να λέμε, και όσους αριθμούς και στατιστικές να λέμε στις συζητήσεις και στη Βουλή, ο κόσμος που θα ψηφίσει με το ανάλογα πώς νιώθει ο ίδιος. Και το ερώτημα είναι, ο μέσος πολίτης, ο Κύπρος πολίτης αυτή τη στιγμή νιώθει ότι είναι καλά οικονομικά, νιώθει ευχαριστημένος. Αυτό είναι το κριτήριο. Και εγώ σας λέω ότι οι πολίτες σήμερα εξακολουθούν και υποφέρουν. Μάλιστα. Οι πολίτες ακόμα νιώθουν επιπτώσεις κρίσης, όσες στατιστικές θα τους λέμε εμείς. Και αυτό είναι το βασικό θέμα, ότι 5 χρόνια μετά, και θέλω να επανέλθω σε αυτό, αφήσαμε τον κόσμο να υποφέρει και να μαζέψουμε χρήματα να κάνουμε τώρα προεκλογική εκστρατεία. Πάμε στον κύριο Αγαπίου. Η συζήτηση απόψε γίνεται σε επίπεδο κομματικό και έχω την εντύπωση ότι ίσως νομιμοποιούμε να πω αυτό που θέλω να πω. Ότι ξεκινάμε με μία αποτυχία. Η πολιτική της Κύπρου. Παρά την προσπάθεια, τη φιλότιμη προσπάθεια των λειτουργών της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, το πετυχημένο φιλμάκι το οποίο βλέπουμε πόσοι νέοι επίαν να εγγραφτούν στους εκλογικούς καταλόγους. Μην τα μείνα τα νούμερα. Ωραία. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει σαν ηγεσίες των πολιτικών κομμάτων. Τι είναι εκείνο που η νέα γενιά, προσέξτε, η νέα γενιά, το μέλλον αυτού του τόπου μας εγύρισε την πλάτη. Και γίνεται μια τέτοια προσπάθεια και σε κρατικό επίπεδο και σε κομματικό επίπεδο για να πάνε να γραφτούν και δεν γράφονται. Έχω την εντύπωση ότι αν αυτό το πράγμα δεν μας προβληματίσει και απλά φιλοσοφικά να το λέμε μετά από κάθε εκλογική διαδικασία όπου η αποχή αυξάνεται, αφιβάλλω εάν αυτός ο τόπος μπορεί να έχει μέλλον χωρίς να έχει τη στήριξη της νέας γενιάς. Και το ερώτημα είναι, γιατί μας γυρίζει την πλάτη η νέα γενιά. Μας τη γυρίζει την πλάτη διότι δεν πιστεύει πλέον σε αυτά που ακούει. Βλέπει τα αποτελέσματα. Βλέπει την νεολαία να υποχρεώνεται να ξενιτεύεται γιατί εδώ δεν βρίσκει δουλειά. Και αυτή είναι η απάντηση γιατί μειώνεται η ανεργία. Όταν αφαιρούνται από τους καταλόγους των ανέργων, οι άνεργοι, διότι φύγανε στο εξωτερικό, φυσικό η ανεργία να μειώνεται. Κύριε Αγαπίου, εσείς ως πολιτικός φορέας πώς διαφοροποιείτε αυτή την κατάσταση? Αυτή η διαφορά είναι σε ένα κόμμα το οποίο είναι, αν θέλετε, μέρος του συστήματος. Ασφαλίστα. Γι' αυτό λέω, δεν εξαίρεσα και το δικό μας το κόμμα όταν μίλησα για αποτυχία του πολιτικού συστήματος ή στην προσπάθεια για αγαπή. Πώς διαφοροποιήσετε είναι το ερώτημα? Εάν δεν δώσουμε δύναμη και χρήματα στην οικονομία για να κινηθεί η οικονομία από μόνη της και να λύσει αυτά όλα τα προβλήματα που η ίδια η πολιτική ηγεσία δημιούργησε στον λαό, αυτή η κατάσταση θα συνεχίσει όπως είναι. Ποιος κούρεψε το μέλλον του κυπριακού λαού? Ακούγονται φωνές ότι είναι από μέσα που ήρθε το κούρεμα. Λέει ο Γενικός Εισαγγελέας, υπάρχουν πολιτικές ευθύνες για το τι έγινε το 2013. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Δεν αναφέρθηκε κανένας σε αυτές τις πολιτικές ευθύνες. Τι είναι εκείνο που φοβίζει? Για να φανεί στον κόσμο. Πώς θα πάει να ψηφίσει ο κόσμος το Γενάρη και το Φεβράρι του 2018 όταν δεν ξέρει ποιος είναι εκείνος που φέρει τις πολιτικές ευθύνες τις οποίες δηλώνει ότι υπάρχουν ο Γενικός Εισαγγελέας? Όχι κανένας τυχαίος. Εκτός φυσικά, εάν τώρα θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε και το Γενικό Εισαγγελέα ως ένα γραφικό τύπο που λέει ό,τι θέλει απλώς για εντυπώσεις. Επαναλαμβάνω και λέω το εξής. Εάν δεν δώσουμε δύναμη στην οικονομία να κινηθεί από μόνη της,
αυτός ο τόπος δεν θα έχει μέλλον. Και θα πω και ακόμη ένα έχετε συγκεκριμένη πρόταση από αυτού, κύριε Αγαπίου. Πρέπει να ενισχυθούν οι οικονομικοί παράγοντες αυτού του τόπου και να μην κάνουμε πράξεις απλώς για να ευχαριστούμε τον κόσμο και να προσελκύουμε τους ψήφους. Είναι αυτό που είπε ο κύριος Κυπριανού. Πω το εξής, δώστε μου μισό ακόμη λεπτό. Εδώ υπάρχει το εξής παράδοξο. Πάμε να ψηφίσουμε κρατικούς προϋπολογισμούς. Και λέμε ότι αυτή η κυβέρνηση, οι τρεις από εμάς, θα είναι κυβέρνηση την οποία θέλουμε να έχει ημερομηνία λήξης το Φεβράρι του 2018. Εάν εκλεγεί ένας από τους υποψηφίους που υποστηρίζουμε οι τρεις, τον πρώτο χρόνο θα εφαρμόσει την πολιτική του υποψηφίου που υποστηρίζει ο κύριος Αβέρο Νεοφύτου. Θεωρείτε, εγώ το λέω για προβληματισμό, θεωρείτε ότι εάν ένας από εμάς εκλέξει τον υποψήφιο που θέλουμε, θα βρεθεί στην εύκολη θέση να αρχίσει να κυβερνά τον τόπο τον πρώτο χρόνο εφαρμόζοντας την πολιτική της απερχόμενης κυβέρνησης και του απερχόμενου Προέδρου? Τι θα πάει να πει αύριο στον λαό? Ότι δεν μπορώ να εφαρμόσω αυτά που υποσχέθηκα γιατί δεσμεύομαι από τον κρατικό προϋπολογισμό? Αυτό το βάζω για προβληματισμό. Έχουν λεχθεί αρκετά, αλλά κρατώ αυτό το οποίο σημαίνει ο κ. Κυπριανού, ότι 5 χρόνια μαζεύατε χρήματα για να κάνετε τώρα προεκλογική εκστρατεία και αναφέρομαι στις πάρα πολλές χορηγίες τις οποίες έχετε εξαγγείλει και μάλιστα πήρατε και προϋπολογισμό, αν δεν κάνω λάθος, περίπου 300 εκατομμυρίων στη Βουλή, συμπληρωματικό προϋπολογισμό. Πρέπει να αποφασίσουν οι αντιπολιτευόμενοι ποιο από τα δύο ισχύει. Είμαστε μια κυβέρνηση κοινωνικής αναλγησίας ή είμαστε μια κυβέρνηση που δίνει παροχές? Η αλήθεια ποια είναι? Και κοινωνική ευαισθησία έχουμε, αλλά και σε τάξη και νοικοκύρευμα κάναμε τα δημόσια οικονομικά. Δεν δανειζόμαστε για να κάνουμε παροχές, αλλά μέσα από την νοικοκυρευμένη πολιτική η οικονομία απέδωσε, έχουμε πλεονάσματα και οφείλουμε να δώσουμε σε αυτούς που έχουν πραγματική ανάγκη, να δώσουμε χρήματα για υποδομές και αναπτυξιακούς προϋπολογισμούς και να δώσουμε μέσα από τις δυνατότητες του κράτους και αυτούς που έκαναν τη θυσία για τη σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού δρόμου. Σας είδα ημέρες πριν από τις εκλογές. Εγώ θα προσθέτω αυτό που έλεγε ο διευθυντής του κόμματος σας, ο κ. Σκληρίδης, ότι πριν από τις εκλογές δεν υπάρχει περίπτωση να δίνεται παροχές. Θα απαντήσω τις ερωτήσεις, αλλά αντιλαμβάνεστε με τρεις να έχουν επιχειρήματα, έχω μαζέψει ορισμένα πράγματα. Μια κυβέρνηση εκλέγεται για 5 χρόνια και κυβερνά για 5 χρόνια. Δεν μπορεί οποιαδήποτε κυβέρνηση να σταματάει να κυβερνά επειδή υπάρχουν εκλογές. Διαφορετικά μέσα στα 5 χρόνια, τα 3 πρέπει να κλείνει τις μηχανές, να σβήνει τις μηχανές. Γιατί είμαστε η χώρα που δεν κάνουμε τίποτε άλλο από να κάνουμε εκλογές. 4 πολιτιακές εκλογές. Ευρωεκλογές, βουλευτικές, δημοτικές, προεδρικές. Μέσα σε 5 χρόνια, 4 εθνικές εκλογές. Αν 6 μήνες πριν από κάθε εκλογική διαδικασία σταματάμε να κυβερνάμε αυτόν τον τόπο, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει το κράτος. Κοιτάξτε, εάν ταπεινά το λέω, αν ήμουν υπεύθυνος οποιοδήποτε από τα επιτελεία των υποψηφίων που αντιπολιτεύονται τη σημερινή κυβέρνηση, δεν θα επέλεγα την οικονομία για να γράψω πόντους. Γιατί, ξέρετε, οι πολίτες συγκρίνουν. Πού ήταν ο τόπος πριν 5 χρόνια, πού βρίσκεται σήμερα. Και δεν θα υπάρξει ούτε αριστερός, ούτε δικοϊκός, ούτε οποιασδήποτε άλλη πολιτική. Η ανάπτυξη δεν συγκυριακή. Όχι, αγαπητέ. Άστε με να ολοκληρώσω. Που θα απαντήσει την συγκεκριμένη ερώτηση και δεν θα πει είμαστε σε καλύτερη κατάσταση. Είπα, δεν λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Και επειδή είμαστε σε μια
καλή κατάσταση, πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία. Θα πάμε σε πίσω γύρισμα, να φέρουμε συνταγές που μας έφεραν πρώτης χρεοκοπίας. Λέχθηκε, τους κούρεψε ο Αναστασιάδης. Ο κ. Κυπριανού, το κόμμα σας δεν ψήφισε μαζί μας μετά από το ηρωικό όχι της Βουλής στην πρώτη πρόταση για ένα τέλος που δεν ξεπερνούσε τους στόχους 18 μηνών στις 23 του Μάρτη του 2013. Δεν είναι μαζί με το δίκο που ψηφίσαμε το νόμο που ετοίμασε η κυβέρνηση Χριστόφια με τον τότε διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας. Θα σου πω τώρα ή μετά. Για να μην ξεχνάμε για την εξυγίαση των τραπεζών μετά από τους παλικαρισμούς και τα ηρωικά όχι της Βουλής. Δεν έχει επενδύσει, λέει. Ξέρετε, μέσα στα χρόνια τα δύσκολα έχουμε προσελκύσει τις περισσότερες επενδύσεις που είχαμε ποτέ ως τόπος. 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις. Είναι ψηλά τα ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ναι, όντως, είναι ένα, όπως και η ανεργία, ένα από τα μεγάλα προβλήματα. Το οποίο θα αντιμετωπίσετε πόσο, κύριε Νεφούλου, αν... Κύριε Φουλά, το οποίο με τις πολιτικές σου τοποθετήσεις, όχι μόνο δεν θα μειώσουν, θα κάνουν, εάν σήμερα έχουμε 45% μη εξυπηρετούμενα δάνεια, θα το κάνουν στο 100%. Όταν βγαίνουν επιτελεία και λένε στον κόσμο, κοιτάξτε, εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη θέση. Θα σας κουρέψουμε τα δάνεια και θα απαλλάξουμε και τους εγγύτες. Δηλαδή θα έρθουν να αλλάξουν τη σύμβαση μεταξύ ιδιώτη και χρηματοπιστωτικού τομέα. Και διερωτάται ο πολίτης, ο δανειολήπτης που πληρώνει τις δόσεις του, γιατί να συνεχίσει να πληρώνει. Γιατί να συνεχίσει εσείς να πει. Εσείς τι λέτε όμως, κύριε Νεοφίδου, ότι δεν είναι δουλειά μας τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, είναι θέμα της Κεντρικής Τράπεζας και των τραπεζών. Μ' ακούσατε να λέω τέτοιο πράγμα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν είπε τέτοιο πράγμα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Γι' αυτό και η κυβέρνηση μαζί με το Δημοκρατικό Συναγερμό και με τη στήριξη των άλλων κομμάτων κάναμε μια δέσμη 10 νομοθετικών ρυθμίσεων για να διευκολύνεται ο δανειολήπτης στο να μετατρέψει μέρος ή το όλο του δανείου του δίδοντας εκείνη την περιουσία και διευκολύνοντας και την αναδιάρθρωση των δανείων. Βοήθησε σε ένα σημείο αυτή η πολιτική. Δεν αποκλείεται και το ενδεχόμενο της δημιουργίας ενός φορέα διαχείρισης αυτών των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Είναι κάτι που δεν αποκλείεται δηλαδή. Ναι, άρα. Αλλά... Αυτό όχι, δεν είπαμε κι εμείς. Όχι, αγαπητέ μου. Το λέμε κι εμείς. Τι λέτε εσείς. Αλλά δεν λέμε την αλήθεια στον κόσμο. Με το να μεταφερθεί ένα δάνειο... Και ολοκληρώσουμε αυτό, κύριε Βεβαιόν. Ναι, και να δώσουμε με το να μεταφερθεί ένα δάνειο από μια τράπεζα σε ένα φορέα, δεν απαλλάσσει τον δανειολήπτη από την υποχρέωσή του. Θα μεταφερθεί και το χωράφι που έχει ως υποθήκη και οι δόσεις που έχει. Και θα πρέπει απλώς αυτός ο φορέας στην πράξη τι είναι. Εάν τα δάνεια πουληθούν σε ένα λογικό ποσό που είναι πέραν της αξίας που είναι στα βιβλία της τράπεζας, από τη μια η τράπεζα θα καθαρίσει τους ουσιολογισμούς, πιθανόν να δείξει και κάποιο κέρδος, αλλά οι υποχρεώσεις του δανειολήπτη θα μεταφερθούν στον φορέα. Ένα τελευταίο. Εάν μεταφερθούν στον φορέα πολύ χαμηλότερα από ό,τι είναι στα βιβλία της τράπεζας, οι τράπεζες θα χρειαστούν επιπρόσθετα κεφάλαια. Είναι πολύ σοβαρά αυτά τα ζητήματα και πολύ ευαίσθητα για να παίζουμε με συνθήματα έβηχα στον κόσμο. Κύριε Κυπριανό. Θα έπρεπε να μας βάλετε χρονόμετρο για να
Είμαστε πιο παραγωγικοί στη συζήτηση. Ναι. Όταν το βάλουμε, παραπονιούνται οι πολιτικοί ότι δεν του βάζουμε όρια. Όταν το βάλουμε, προσπαθούμε να το τηρήσουμε, κύριε Κυπριανού. Προσπαθούμε να το είμαστε δίκαιοι. Θα μπω στις απαντήσεις. Είπε ο κύριος Νεοφύτου, πρέπει να αποφασίσουμε. Είναι κυβέρνηση με κοινωνικές ευαισθησίες ή κοινωνικής αναλγησίας. Προεκλογικά αποκτούν κοινωνική ευαισθησία. Μετεκλογικά λειτουργούν κοινωνικά ανάλγητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι λειτουργήσαν το 2013 που είχαν πριν από τις εκλογές όλες τις μαγικές συνταγές για τη λύση όλων των προβλημάτων των Κυπρίων και μετεκλογικά εξέχασαν τα πάντα. Έχασαν τις συνταγές και μέσα από αυτοσχεδιασμούς οδήγησαν την κοινωνία εδώ που βρίσκεται σήμερα, γιατί επιμένω ότι η κοινωνία δεν είναι σε καλή κατάσταση. Λέει ότι είχαμε ανάπτυξη. Έχουμε ένα αριθμό ανάπτυξης 3,7%. Είχαμε 7 δισεκατομμύρια επενδύσεις, λέει. Πάνω από 4 δισεκατομμύρια επενδύσεις είναι από την πώληση διαβατηρίων. Αυτό είναι ένα καλό μέτρο για να πάρει την οικονομία παρακάτω, αλλά δεν μπορεί αυτό το μέτρο να οδηγήσει σε στερεάν, στη δημιουργία στερεών θεμελίων για την οικονομία του τόπου και για την προσδοκούμενη ανάπτυξη. Τι θέλουμε για την ανάπτυξη του τόπου? Θέλουμε να δημιουργηθούν ποιοτικές θέσεις εργασίας. Ξέρετε τι έκανα με τον προϋπολογισμό ανάπτυξης? Τον εμείωσαν σε σχέση με τις δαπάνες ανάπτυξης που έδινε η προηγούμενη κυβέρνηση και αυτόν τον κουτσουρεμένο προϋπολογισμό ανάπτυξης τον εφάρμοζα μόνο κατά τον υλοποιούσα μόνο κατά το 60%. Φέτος μέχρι το τέλος του Αυγούστου είχαν υλοποιήσει τον προϋπολογισμό ανάπτυξης κατά 36%. Και αναμένει ο τόπος να δει ουσιαστική ανάπτυξη, η οποία ανακατανέμεται βέβαια προς όφελος του συνόλου του Κυπριακού λαού. Γιατί επαναλαμβάνω ότι το 10% των Κυπρίων είδαν τα εισοδήματα του να αυξάνονται και το υπόλοιπο 90% είδαν τα εισοδήματα του να μειώνονται. Λέω το εξής. Είχαμε πρόβλημα, το οποίο επιμένω προήλθε από το κούρεμα από τις αποφάσεις του Eurocourt και του κύριου Αναστασιάδη. Παρεμπιπτόντος κάνω παρέθεση για να πω ότι λυπούμε να πω ότι ο κύριος Αναστασιάδης εγνώριζε για το κούρεμα από τις 4 του Μάρτη, δεν είπε τίποτε στις συσκέψεις που έκαναμε στο Προεδρικό πριν να μεταβεί στο Eurogroup, είπε ψέματα, δεν μας είπε την αλήθεια και αυτό επιβεβαίωσε ο κύριος Σαρρής ότι ετέθηκε αυτό το ζήτημα από τις 4 του Μάρτη και πήγαινε εκεί και μας είπε ότι μου έβαλαν το πιστόλι στον κρόταφο. Μα το εγνώριζαν από τις 4 του Μάρτη, δεν μπορούσαν να του βάλουν το πιστόλι στον κρόταφο. Επανέρχομαι. Ρωτήσετε για προτάσεις που έχουμε για τους νέους ανθρώπους. Η ανεργία στους νέους είναι πάνω από το 20%. Την ώρα που έχουν φύγει 25.000 άτομα, πάνω από 25.000 άτομα από την Κύπρο, έχουν μεταναστεύσει. Θεωρείτε ότι μείωση της ανεργίας οφείλεται και στην μετανάστευση, κύριε Κυπριανό? Συγγνώμη. Θεωρείτε ότι η μείωση της ανεργίας στα νούμερα οφείλεται και στην ό,τι νέοι θέλουν? Σίγουρα. Εάν αυτή ήταν στην Κύπρο, η ανεργία θα ήταν ψηλότερη. Μάλιστα. Λέω λοιπόν ότι κάποια πολύ απλά μέτρα τα οποία προτείνει ο Σταύρος Μαλάς είναι τα εξής. Ετησίως 80 εκατομμύρια ευρώ για την καινοτομία και την έρευνα. Με την προϋπόθεση ότι αυτοί οι οποίοι θα παίρνουν τα λεφτά θα εργοδοτούν άνεργους επιστήμονες για να κάνουν την έρευνα. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να δημιουργηθούν μέχρι 6.000 ποιοτικές θέσεις εργασίας στον τόπο μας. Ένα δεύτερο εξαιρετικά σημαντικό κατά την άποψή μου είναι η νομοθετική κατοχήρωση των υποχρεώσεων τις οποίες πρέπει να αποπληρώνει ένας εργοδότης στους εργαζόμενους. Εκεί και όπου δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις. Και βέβαια την ίδια στιγμή να παραχωρούνται κίνητρα στις επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες τηρούν και τις σχετικές νομοθεσίες και τις συλλογικές συμβάσεις. Με αυτόν τον τρόπο υποχρεώνεις τις εταιρείες και τους δίνεις και κίνητρα να δημιουργούν καλύτερες θέσεις εργασίας. Αυτά τα 80 εκατομμύρια που είπατε, από πού θα τα βρείτε, κύριε Κυπριανό? Ξέρετε, μια συζήτηση που είχαμε σήμερα στη Βουλή, το είπε ο κύριος Νεοφύτου και λέει ότι εμείς ευθυνόμαστε. Ενώ είπε κάτι το οποίο δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Δαπάνες για την υγεία, να δώσω έτσι κάποια στοιχεία συγκριτικά. 2,6% οι δαπάνες στην Κύπρο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο μέσος όρος των δαπανών στον τομέα υγείας είναι 7,2%. Υπάρχει η δυνατότητα, κάνοντας έναν καλύτερο καταμερισμό των εσόδων από τον προϋπολογισμό σε διάφορους τομείς, να έχεις μια κοινωνία, μια πολιτική η οποία να είναι πιο κοινωνικά ευαίσθητη
και να δίνει έμφαση σε εκείνους τους τομείς οι οποίοι αντικατοπτρίζουν το πραγματικό ενδιαφέρον της πολιτείας για τον κόσμο. Οι τομείς της παιδείας, της υγείας πρέπει να στηριχτούν. Είπα προηγουμένως για την νεολαία, πρέπει να γίνουν έργα τα οποία να συμβάλλουν στην μείωση της ανεργίας. Κάποιες άλλες προτάσεις. Αυτά να προσαρμόζονται, αυτά τα στοιχεία που μας λέτε να προσαρμόζονται ανάλογα με το ποιος είναι στην εξουσία, είναι διαχρονική πολιτική την οποία ακολούθησε. Ένα από τα μεγαλύτερα σφάλματα που διέπραξε η κυβέρνηση Αναστασιάδη, ενώ έλεγαν ότι θα έπρεπε να μετατρέψουμε την κρίση σε ευκαιρία, δεν το έπραξαν. Ποιο ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα της προσέγγισης τους, της φιλοσοφίας τους? Ότι αντί να σταθούν στην αύξηση της παραγωγικότητας, αντί να δουν πώς μεταφέρουν δαπάνες σε εκείνους τους τομείς οι οποίοι συμβάλλουν στο να υπάρξει ανάπτυξη και ταυτόχρονα πώς στηρίζουν την κοινωνία σε τομείς οι οποίοι, όπως είπα προηγουμένως, είναι ο καθρέφτης του πόσο ενδιαφέρεται μια κυβέρνηση για την κοινωνία. Δηλαδή οι δαπάνες στον τομέα της υγείας. Και να μην μου πει ο κύριος Νεοφύτου ότι μα η κυβέρνηση Χριστόφια τι έδινε. Έδινε 180 εκατομμύρια περισσότερα από ό,τι δίνει η σημερινή κυβέρνηση στον τομέα της υγείας και της ιός. Όχι. Θέλω να πω ακόμα δύο πράγματα. Στα άτομα με αναπηρίες, το ποσοστό που δίνει η δική μας η πολιτεία είναι 0,5%. Και δεν δημιουργούνται οι απαραίτητες υποδομές για να μπορούν να βρίσκουν θέσεις εργασίας, διότι ο κόσμος δεν θέλει να του πληρώσουμε τα δάνεια του. Δεν θέλει να του λύσουμε τα προβλήματα που έχει με την αναπηρία του. Θέλει να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις εκείνες που θα του επιτρέψουν να έχει μια δουλειά για να μπορεί να συντηρείται από μόνος του. Θέλω να πω για την κακή τράπεζα. Είπα προηγουμένως ότι είχαμε ένα σεμινάριο για την οικονομία την περασμένη εβδομάδα στην Κύπρο. Σε αυτόν συμμετείχε ένας γερουσιαστής από την Ιρλανδία και είπε ότι μια από τις χειρότερες επιλογές που έκαναν ήταν αυτό με την κακή τράπεζα. Και λέει ότι αν πάτε εσείς τώρα να κάνετε κακή τράπεζα, πληρώσετε το 2013 για να διασωθούν οι τράπεζες και τώρα θα πληρώσετε για δεύτερη φορά και πάλι για να διασωθούν οι τράπεζες. Και αδιαφορείτε για το ποιες θα είναι οι επιπτώσεις πάνω στον κόσμο. Γι' αυτό να εύρουμε λύση στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αλλά όχι με τρόπο που να φορτώνουμε συνέπειες στον κόσμο πάλι και όχι στις τράπεζες. Όχι σε εκείνους που έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν μέρος του μερίδιον του βάρους. Κύριε Κυπριανό. Μην κάνουμε και εμείς ερώτηση, διότι ήδη γιάρθηκαν πολλά, ποια να πω και ποια να αφήσω. Θα πάρουμε τη σειρά. Άρχισα από το τελευταίο. Καταρχήν, όταν ο Νικόλας Παπαδόπουλος και το Δίκο εδώ και πολύ καιρό πρότεινε να γίνει αυτός ο φορέας για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, υπήρξαν αδιαφορία από την πλευρά της κυβέρνησης, αν όχι και ηρωνία, και απορριπτόταν αυτή η ιδέα. Απλώς, Μάρκο, μου επιτρέπεις, διευκρινίζω ότι δεν είμαι ενάντια. Έχει σημασία πώς θα γίνει. Μάλιστα. Ξεκάθαρα. Ναι, κύριε Κυπριανό. Όμως βλέπουμε ότι πρόσφατα τώρα και ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι πρέπει να είναι μέσα στις επιλογές μας, αφού στην αρχή το απέρριψε, και η Διοίκηση της Κεντρικής Τράπεζας είπε ότι είναι ένα από τα θέματα που πρέπει να εξετάσουμε. Και ποιο είναι το ζητούμενο εδώ πέρα? Είναι πώς, δηλαδή αυτή τη στιγμή οι τράπεζες έχουν τρομακτική πίεση και κινδυνεύει η επιβίωσή του στην ουσία από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και της οικονομίας κατ' επέκταση. Άρα η πίεση αυτή θα μεταφερθεί πάνω στους οφειλέτες και πάνω στους πολίτες. Εάν μεταφερθούν, και τα απλοποιώ πάρα πολλά πράγματα, αν μεταφερθούν αυτές οι υποχρεώσεις μαζί με τις εξασφαλίσεις σε ένα άλλο φορέα, τότε και το σε ποιο ποσό και σε ποια αξία είναι κάτι το οποίο μπορεί να εξεταστεί, αλλά θα φύγει η πίεση και από τις τράπεζες, θα βελτιωθεί η κατάστασή τους οικονομική και ταυτόχρονα βεβαίως θα φύγει και η πίεση από τους πολίτες. Θα μπορεί να γίνει μια πιο μακροχρόνια και μια πιο αργή διαχείριση αυτών των οφειλών. Δεν θα απαλλαγούν. Αλλά γιατί είπα προηγουμένως για τη θέση του Υπουργού και τη δική του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που έχετε διότι, πει. Διότι έχετε πει τώρα ότι δεν θα απαλλαγούν. Είναι μια σωστή και υπεύθυνη θέση. Άλλο να λέμε ότι ορισμένες περιπτώσεις θα πρέπει να αντιμετωπιστούν όπως λέμε να μειωθούν. Όπως κουρεύτηκαν οι καταθέσεις, παράδειγμα για την κούρεμα των δανείων. Αλλά πρέπει να δούμε την κάθε περίπτωση χωριστά. Μα είναι διάφορα. Αλλά αυτό είναι το πιο μεγάλο πλεονέκτημα, είναι στην ουσία ότι θα φύγει η πίεση, θα γίνει μια σωστή διαχείριση, δεν θα ξεπουληθούν οι περιουσίες, που δεν θα καταρρεύσει ούτε η αγορά των ακινήτων, ούτε θα βρεθεί ο κόσμος στον δρόμο, και σιγά σιγά με ένα μακροχρόνιο
πρόγραμμα θα μπορέσει να γίνει σωστή διαχείριση. Όσον αφορά αυτό το θέμα, όσον αφορά το θέμα του πλεονάσματος, κοιτάξτε, εγώ το βρίσκω, έκανα και υπουργό οικονομικών, έκανα και σε αλλαξώματα και στη Βουλή και πρόεδρο επιτροπή. 4,5 χρόνια να έχουμε ελλείμματα, να είμαστε σε εχθρή οικονομική κατάσταση, να κάνουμε περικοπές, να έχουμε εκτακτές εισφορές, να κόβουμε όλα τα κονδύλια και τις παροχές. Και τους τελευταίους 3-4 μήνες ξαφνικά βρήκα μισό δισεκατομμύριο. Ένα δισεκατομμύριο πλεόνασμα, μισό δισεκατομμύριο το διαθέσουμε. Αυτό ή δείχνει μια αδυναμία της κυβέρνησης να κάνει προβλέψεις, ή μια σκοπιμότητα, ή ότι δεν είναι και ακριβή αυτή η αριθμή. Ακριβής αυτή η αριθμή. Δηλαδή, ανοίξα ξαφνικά ένα συρτάρι και βρήκα μέσα τα χρήματα. Δεν ξέρανε ότι υπήρχε αυτή η δυνατότητα αυτή, ούτως ώστε να μην υποφέρει ο κόσμος. Δεν κάναν προβλέψει ενός και δύο και τριών και τεσσάρων χρόνων. Να μην υποφέρει ο κόσμος όλα αυτά τα χρόνια για να βρεθεί ξαφνικά αυτό το πολύ ωραίο ποσό και να αρχίσουν οι υποσχέσεις, τονίζω τις υποσχέσεις, παραμονές εκλογών. Μου θυμίζει, ας πω ότι μου θυμίζει, μου θα το πω αυτό. Μου θυμίζει ένα μαθητή που δεν διαβάζει όλο το χρόνο και ξαφνικά θυμάται την παραμονή εξετάσεων ότι θα πρέπει να μην να διαβάσει όλα τα μαθήματα. Αυτό τι σημαίνει? Ή ότι κορόιδευαν τον Κυπριακό λαό όλα αυτά τα χρόνια και υπήρχαν δυνατότητες και δεν αξιοποιούνταν υπέρ του λαού και των πολιτών, ή ότι αυτή τη στιγμή κάτι δεν πάει καλά και βρέθηκαν αυτά τα χρήματα. Όσον αφορά το θέμα του κρέματος, δηλαδή η άποψη σας είναι ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Στατιστικής βγάζει νούμερα μαϊμού. Εμένα η άποψή μου είναι ότι μπορούσαν από πριν να γίνει σωστή πολιτική, ούτως ώστε να μην υποφέρει ο κόσμος όλα αυτά τα χρόνια, για να γίνονται τώρα οι εξαγγελίες 3 μήνες πριν τις εκλογές. Αυτό είναι που λέω. Όσο αφορά το θέμα του κουρέματος, ναι, το δίκο ψήφισε. Όταν οι επιλογές που διαχειρίζεται ο κ. Αναστασιάδης και βγήκαν όλα στη φόρα τώρα και με τις δηλώσεις Ντράγκη και το καθεξής, ήταν αυτές οι δύο. Και βλέπαμε, και το είπα προηγουμένως, αν είχε πιστόλι στον κρόταφο, εμείς είχαμε κανόνι στον κρόταφο. Αν δεν υπήρχε πλέον επιλογή και βλέπαμε ότι μόνο κατάρρευση και χρεοκοπία ήταν ελλακτική λύση, βεβαίως, αλλά δεν θα πίστευα ότι η υπεύθυνη στάση μας τώρα θα χρησιμοποιείται εναντίον μας και θα μας κατηγορεί ο Δημοκρατικός Συναγερμός ότι στηρίξαμε μία. Τον αντίον. Ή δεν υπήρχε επιλογή. Αλλά το ότι δεν υπήρχε επιλογή τότε όμως. Αλλά δεν φορτώνεται σε άλλους το κούρεμα. Μισό λεπτό. Ήταν αποτέλεσμα του πατριωτικού σας όχι. Μα μισό λεπτό. Το κούρεμα είναι κούρεμα. Πώς θα το ονομάσουμε? Θα το ονομάσουμε τέλος και έκτακτη φορά. Θα παίρναμε χρήματα όχι μόνο από τις δύο τράπεζες, από όλες τις τράπεζες, από όλες τις καταθέσεις, ασφαλισμένες και μη, και θα το ονομάζαμε αντί κούρεμα, θα το ονομάζαμε φόρο. Εκείνο που λέω είναι ότι όταν πήγε ο Αναστασιάδης στο Eurogroup, δεν πήγε έτοιμος, δεν πήγε προετοιμασμένος. Οι Ευρωπαίοι θεωρούσαν ότι ήταν τα χρήματα ρωσικά. Και αυτό το έχω από πηγές μου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν είχαν καμία πρόθεση να δώσουν ευρωπαϊκά χρήματα, μου είπανε, για να σωθούν Ρώσοι καταθέτες. Mm-hmm. Διότι δεν πήγαμε τα στοιχεία όπως έπρεπε να πάμε. Και η επιλογή αυτή ήταν. Δεν υπήρχε τότε άλλη επιλογή. Ολοκλήρωσε και εκεί πέρα. Λοιπόν, θέλω να πω, ναι, σύντομα τότε, διότι ξέρω, ο χρόνος τρέχει. Όσο αφορά το θέμα είναι ότι για την ανεργία, να μην ξεχνάμε, πέρασε αυτά από ο κύριος Κυπριανού, ο άντρος. Υπάρχει και το θέμα των νέων που σπουδάζουν και δεν γυρίζουν πίσω. Και αυτό, αν τους συμπεριλάβουμε, ακόμη περισσότερο χειροτερεύουν οι στατιστικές. Και για να ολοκληρώσω, γιατί δεν ξέρω πώς θα πάει η συζήτηση, υπάρχει και έχει εξαγγελθεί από την περασμένη εβδομάδα και σήμερα στη Βουλή ένα πλήρες πρόγραμμα για τα οικονομικά ζητήματα του Νικόλα Παπαδόπουλου, με όλες τις λεπτομέρειες, σε όλους τους τομείς. Σίγουρα δεν έχουμε τώρα να το επαναλάβουμε τώρα, αλλά καλύπτουν και θέματα ανεργίας και θέματα ανάπτυξης και θέματα κοινωνικών προνοιών. Κυρία Αγαπίου. Εγώ θα πάω στο παρελθόν και αν με κατηγορήσουν ότι παρελθοντολογώ. 2013. Θα σε κατηγορήσει κανένας. 2013, όταν εκλέγηκε ο σημερινός πρόεδρος, εκλέγηκε με το σύνθημα «Η κρίση θέλει ηγέτη». Εγώ θα πω ένα απλό παράδειγμα. Το 2004, ένας άλλος ηγέτης, με διάγγελμα του, ζήτησε από τον Κυπριακό λαό να απορρίψει το σχέδιο ΑΝΑΝ και την εισήγησή του την υιοθέτησε το 76,5% του Κυπριακού λαού. Το 2013, ο άλλος πρόεδρος με το σύνθημα «Η κρίση θέλει ηγέτη» έκανε διάγγελμα και είπε ότι αυτή την πρόταση που έφερε από το Eurogroup έπρεπε να την ψηφίσει η Βουλή. Πήρε το θέμα στη Βουλή και πήρε 0 θετικούς ψήφους. Ούτε το ίδιο του το κόμμα δεν τον εστήριξε. Εάν αυτό το πράγμα αποτελεί υπεύθυνη πολιτική
την οποία αυτός ο λαός πρέπει να εμπιστευτεί, ο λαός έχει κρίση και ας το αποφασίσει. Κούρεμα. Είναι τόσο πετυχημένο αυτός ο θεσμός που ακολουθήσαμε στην Κύπρο, που βλέπετε ότι ακολουθήθηκε και σε άλλες χώρες. Αυτό γιατί δεν μας προβληματίζει, γιατί δεν ακολουθήθηκε και σε άλλες χώρες αυτό το πετυχημένο μοντέλο, το οποίο λέμε ότι έσωσε την Κύπρο. Τρίτο, εισηγήσεις. Έχω να σας γεμίσω μια βιβλιοθήκη από εισηγήσεις και λύσεις και προτάσεις. Δεν είναι αυτό που θέλει αυτός ο λαός. Γι' αυτό και δεν γράφεται η νέα γενιά στους εκλογικούς καταλόγους. Γι' αυτό και η αποχή αυξάνεται. Θέλει αξιοπιστία στην πολιτική ηγεσία από αυτούς που κυβερνούν. Και να θυμίσω ότι αυτή την πενταετία το πιο κλασικό ανέκδοτο ήταν το ρήμα «δεσμεύομαι». Γι' αυτό και έχει διαγραφεί από το λεξιλόγιο ορισμένων αυτή η λέξη. Ή γι' αυτό και κατάλαβαν ότι με αυτή τη λέξη δημιουργεί το πρόβλημα και προσπάθησαν να τη διακομωδήσουν. Τελειώνω και λέω το εξής. Εάν δεν αποφασίσουμε να στηρίξουμε αυτή την οικονομία και να φέρουμε πίσω τους νέους μας που έφυγαν στο εξωτερικό, διότι το 1974 μπορεί να μετανάστευσε ο κυπριακός λαός για να ενισχύσει την οικονομία μας από τα κακά που μας βρήκαν τότε. Αλλά θέλω να θυμίσω τη διαφορά. Φύγαν οι πατεράδες μας και αφήσαν τις οικογένειες πίσω και πήγαν να δουλέψουν για να επιστρέψουν στην Κύπρο. Τώρα έφυγε η νέα γενιά. Και αυτή η νέα γενιά, αν δεν βρούμε τρόπο να τη φέρουμε πίσω και, και μείνει στο εξωτερικό, χάσαμε το παιχνίδι. Γι' αυτό έχουμε μία και μοναδική υποχρέωση. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Πρέπει την οικονομία μας να βρούμε τρόπους να την ενισχύσουμε για να μπορεί να δημιουργεί πόρους οι οποίοι να έχουν μέλλον και όχι όπως είπε ο κύριος Άντρος Κυπριανού από ένα μεμονωμένο γεγονός το οποίο θα έχει κάποια χρόνια και μετά θα σταματήσει. Θα είναι η οικονομία, η οποία οικονομία, να θυμίσω, είναι ένας από τους παράγοντες που μας έσωσε το 1974. Διότι μετά τα κακά που μας βρήκαν το 1974, αν δεν είχαμε ισχυρή οικονομία, μπορεί να μην μπορούσαμε να αντέχαμε τα κακά που μας ήβρε το 1974. Τελειώνω και λέω το εξής. Αυτός ο λαός έχει ανάγκη από ένα ηγέτη που όταν του μιλά, να ξέρει ότι αυτά που λέει δεν τα λέει για να ευχαριστά το αυτή, αλλά τα λέει γιατί τα εννοεί και αυτά θα τα κάνει. Και όχι να τα λέει και πριν ακόμα χαθεί το σάλιο να ξεχάσαμε αυτά που είχαμε πει. Και δυστυχώς αυτά τα είδαμε την πενταετία. Είπε η ηγεσία, όχι κούρεμα, είχαμε κούρεμα. Είπαμε στο πολιτικό, το οποίο δεν το συζητήσαμε, δεν θα πάμε σε συνομιλίες. Ανεξάρτητα αν μας κάλεσε ο Γενικός Γραμματείας, αν δεν υπάρξουν προαπαιτούμενα και αν δεν υπάρξει υπογραφή μνημονίου. Πήγαμε σε συνομιλίες και τα αποτελέσματα. Στη συνέχεια το χρόνο για τον Κυπριακό. Συνεπώς λέω, αξιοπιστία. Θέλει ο λαός σε αυτή τη λέξη να δώσει ουσία και περιεχόμενο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα κάνουμε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα να πάρουμε μια ανάσα και θα επανέλθουμε στον χρόνο που απομένει να δούμε και αυτό που ο κ. Αγαπίου το Κυπριακό. Στη Σάλφα Μέγα αυτά τα Χριστούγεννα έχουμε φτιάξει για εσάς ένα μικρό εργοστάσιο παραγωγής εκπλήξεων. Από 11 μέχρι 13 Δεκεμβρίου. Johnny Walker Red Label 1 λίτρο 31% φθηνότερα, μόνο 11,99. Johnny Walker Black Label 1 λίτρο 8 ευρώ φθηνότερα, μόνο 21,95. Και αυτά τα Χριστούγεννα με εκπλήξεις Αλφα Μέγα. Καραλαμπέ, συγκεντρώσου. Αν δεν το βάλεις, θα μας κάνουν τη ζωή ποδήλατο. Ποδήλατο, ε. Όχι ένα. Πολλά. Στο μαγαζί που θα φτιάξω θα έχω τη βιτρίνα γεμάτη. Και mountain bikes. Και αγωνιστικά. Και μπλε και κόκκινα. Και ηλεκτρικά με GPS. Άμα είναι ταμπέλα κίτρινη, ε. Σκέφτεσαι επιχείρηση. Έλα να μιλήσουμε. Τράπεζα Κύπρου.
resting up above, a silhouette of dove. All the beauty rising, hiding any traces of the burden we left behind. This season, celebrate those who walk with you. With Johnny Walker. Πρώτες ειδήσεις της μέρας. Με αμεσότητα, εγκυρότητα και αντικειμενικότητα. Με τα δικά σας σχόλια και παρεμβάσεις. Πρωινά Νέα. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 6.30 το πρωί. Εκπομπή Vote συνέχεια, με φιλοξενούμενο στον πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, τον κύριο Αβέρο Πνεοφύτου, τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, τον κύριο Άντο Κυπριανού, αναπληρωτή πρόεδρο του Δίκου, τον κύριο Μάρκο Κυπριανού και τον αναπληρωτή πρόεδρο της Συμμαχίας Πολιτών, τον κύριο Άγιο Αγαπίου. Κύριε Αγαπίου, είχαμε κλείσει κοντά σας, κάνοντας μια αναφορά στο Κυπριακό. Άλλα μας είπαν, λέτε, άλλα έκαναν. Η κυβέρνηση λέει ότι αυτό που έκανε και στις συνομιλίες ήταν το πρέπον. Δεν δώσαμε τίποτα. Και περιμένουμε όταν βγει ο νέος πρόεδρος της Δημοκρατίας, κάπου εκεί που μείναμε, να ξεκινήσουμε και πάλι. Έχει από την ημέρα που τέλειωσε η διαδικασία στην Ελβετία, ζητούμε, εμείς που είμαστε από την άλλη πλευρά, και λέμε ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια νέα στρατηγική, όπου αξιοποιώντας τη θέση μας ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δημιουργήσουμε τέτοιο πολιτικό κόστος στην Τουρκία, που να μην της συμφέρει να κρατά το Κυπριακό ανοιχτό, να μας πει η σημερινή κυβερνητική πλευρά που μείναμε στην Ελβετία, διότι από εκεί θέλει να έχει, το σημείο αυτό θέλει να το έχει ως αφετηρία για να αρχίσει και πάλι η διαδικασία. Το κόστος στην Τουρκία θα το πετύχουμε με ευρωπαϊκό όπλο, με ευρωπαϊκό δρόμο. Ναι, διότι όπως είχαμε τότε επί προεδρίας Τάσου Παπαδόπουλου και Υπουργού Εξωτερικών του Γιώργου του Λιλίκα παγωποιήσει τα 9 κεφάλαια τα οποία συνεχώς δημιουργούν πρόβλημα στην Τουρκία, κάτι παρόμοιο μπορεί να δημιουργηθεί και τώρα. Προχθές ακούσατε τι είπε ο κ. Τσίπρας στον Τούρκο Πρόεδρο. Είμαστε το παράθυρο και η πόρτα, είπε, της Τουρκίας προς την Ευρώπη. Ναι, η Ελλάδα εννοεί. Υπό την προϋπόθεση όμως, ότι δεν θα βάλει προϋποθέσεις. Έχω την εντύπωση. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να συζητήσετε μαζί του, έτσι. Δηλαδή έχω με την Ελλάδα, με την ελληνική κυβέρνηση. Έχω την εντύπωση ότι αν φτάσουμε στο σημείο, ο πιο σημαντικός σύμμαχος μας, για πολλούς και διάφορους λόγους, που είναι η Ελλάδα, να σε αυτό το τομέα να μην έχει ίδια πολιτική με εμάς, λυπούμε, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε πολύ το μέλλον μας σε αυτό το τόπο. Λέω λοιπόν ότι είναι καιρός πλέον η κυβερνητική πλευρά ή αυτοί που θέλουν να διατηρήσουν τη σημερινή κυβερνητική πλευρά και μετά τις εκλογές του Φεβράρι να μας πούν ακριβώς από πού να μας πει ακριβώς πού σταματήσαμε στην Ελβετία και από πού θα ξεκινήσουμε σε μια νέα διαδικασία. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ο πρόεδρος βιάζεται. Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί βιάζεται, και δεν βιάζεται μόνο σε έναν τομέα που είναι το Κυπριακό. Θέλω να θυμίσω αυτό που είπα τελειώνοντας προηγουμένως. Είχε πει, δεν θα πάω σε συνομιλίες αν δεν υπάρξουν προαπαιτούμενα και αν δεν υπάρξει μνημόνιο. Τον σύραν στο δείπνο στη Νέα Υόρκη, ήρθε πίσω. Και έλεγε και ο ίδιος, αλλά και οι συνεργάτες του, και σε κομματικό και σε κυβερνητικό επίπεδο, να θυμίσω, που έλεγε ότι ανεξάρτητα αν με κάλεσε ο Γενικός Γραμματέας, εγώ δεν θα πάω σε συνομιλίες αν δεν υπάρξουν τα προαπαιτούμενα. Και ο κύριος Άιτα, για να το θυμόμασταν και αυτό, αν δεν ετοιμάσει μνημόνιο και το υπογράψω. Τι έκαμε στο τέλος? Πήγε. Και τα αποτελέσματα. Και τρέχουμε εμείς τώρα να σβήσουμε φωτιές. Και ξέρετε τι θεωρούν επιτυχία εκεί στην Ελβετία? Τις διαπιστώσεις του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που είπε δυστυχώς οι ηγέτες των δύο πλευρών δεν αξιοποίησαν τις ευκαιρίες εκεί για να επιλύσουν το Κυπριακό. Μας έφεραν
Να έχουμε κύριε Γαμπρέ, εξηγήστε μας πώς θα προκαλέσουμε το πολιτικό κόστος στην Τουρκία έτσι ώστε να εξαναγκαστεί η Τουρκία να συμφωνήσει σε μια λύση του Κυπριακού. Όταν ξέρει ότι ο δρόμος προς την Ευρώπη είναι κλειστός σε όλους τους τομείς, όχι από τη μια να τους δημιουργούν πρόβλημα στην ενταξιακή πορεία και από την άλλη να ανοίγουν το δρόμο για την τελωνιακή ένωση ή άλλες οικονομικές σχέσεις με την Ευρώπη. Ξέροντας ότι αυτός ο δρόμος θα ανοίξει μόνο εάν βοηθήσει στην επίλυση του Κυπριακού, τότε η Τουρκία ίσως να αρχίσει να αντιληφθεί ότι αποκτά κόστος που δεν της συμφέρει και θα πρέπει να βοηθήσει στην επίλυση του Κυπριακού. Όσον οι δρόμοι είναι ανοιχτοί και από τη μια δημιουργούμε πρόβλημα στην ενταξιακή πορεία, αλλά ό,τι χάνει από τη μια της δίνουμε από την άλλη με την Τελωνιακή Ένωση και τις άλλες οικονομικές σχέσεις στην Ευρώπη, γιατί να θέλει να βοηθήσει στην επίλυση του Κυπριακού. Άρα θα πρέπει πρώτα να πάμε να πείσουμε στην Ευρώπη ότι υπάρχει. Να θυμίσω ότι οι θειασότες της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση έλεγαν ότι εντασσόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση όχι για το οικονομικό όφελος που θα έχουμε στην Ευρώπη, αλλά για τα πολιτικά ωφέλη τα οποία θα αποκτήσουμε. Αυτά ήταν τα πολιτικά ωφέλη που θα ανάμενε κάποιος από την ένταξη στην Ευρώπη. Λοιπόν, κύριε Κυπριανού, ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε πάρα πολύ στη διάρκεια αυτής της προεκλογικής εκστρατείας μετά την κατάθεση της νέας στρατηγικής από τον Νικόλα Παπαδόπουλο είναι το κατά πόσον αυτή η νέα στρατηγική αποδέχεται τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία ως πλαίσιο λύσης του κυπριακού προβλήματος. Να έρθω σε αυτό, αλλά μου επιτρέψετε δύο διαπιστώσεις. Αρχίστε από αυτό και πάμε στις διαπιστώσεις. Θέλετε... Ναι, για να πω γιατί χρειάζεται νέα στρατηγική, αν θέλετε πρώτα. Και είναι η σημερινή κατάσταση. Δεν είναι όμως το κομβικό αυτό, σήμερα. Δεν είναι το κομβικό σημείο, δηλαδή δεν είναι... Όχι, θα τα απαντήσω αν ισχύει. Ο κ. Παδόπουλος τα απάντησε σήμερα στη Βουλή. Σήμερα είμαστε στη χειρότερη θέση διαπραγματευτικά που ήμασταν ποτέ. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Έγιναν πολύ κακοί χειρισμοί από πλευράς διαπραγματεύσεων και έχουμε καταντήσει να είμαστε σήμερα, να έχουμε κάνει αφάνταστες υποχωρήσεις, παραχωρήσεις, χειρονομίες. Δεν με ενδιαφέρει ορολογία εμένα. Δεν δίνω κακή προαίρεση. Αλλά έχουμε κάνει πάρα πολλές παραχωρήσεις, θα χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Δεν έχουμε πάρει τίποτα σε αντάλλαγμα από την άλλη πλευρά. Ούτε ειδικά σε ζωτικά θέματα που μας αφορούν εμάς, δεν είμαστε πιο κοντά σε λύση, δεν υπάρχουν συνομιλίες, δεν έχει επιρριφθεί ευθύνη στην Τουρκία. Αντίθετα, μας επικρίνουν και εμάς, να βάλω το και μπροστά, για το αδιέξοδο που υπήρξε. Και βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία μας έχουν μείνει ό,τι έχουμε δώσει, μας έχει μείνει πενταμερείς χωρίς την Κυπριακή Δημοκρατία, που ήταν διαφορετική η θέση πλευράς μας διαχρονικά. Μας έχουν μείνει προτάσεις του κ. Αναστασιάδη, που έχουν πολύ επικίνδυνα σημεία μέσα και έχουν αλλάξει διαχρονικές θέσεις της πλευράς μας, όπως το θέμα των προτεραιότητας να έχουν οι χρήστες για τις περιουσίες, όπως τα θέματα της αριθμητικής ισότητας, το θέμα των Τούρκων πολιτών κ.ο.κ. Και βλέπουν τους Τούρκους, Τουρκοκύπριους, αλλά με την τουρκική στήριξη, να θέτουν όρους, προϋποθέσεις για να γυρίσουν στις συνομιλίες. Ακόμα μπαίνουν οι προϋποθέσεις, και ξέρουμε ότι είναι πολύ προβληματικές, πριν καν έρθουν στο τραπέζι διαπραγματεύσεων. Και εδώ υπάρχει πάντα το δίλημα, και θέλει πάρα πολύ λεπτό χειρισμό, το να είσαι θετικός με το να είσαι δεδομένος. Δυστυχώς εμείς αποθετικοί γίναμε δεδομένοι, δεν μας λαμβάνουν υπόψη, όλη η προσπάθεια να ικανοποιηθεί άλλη πλευρά. Γι' αυτό χρειάζεται μια νέα προσέγγιση, μια νέα στρατηγική. Δοκιμάστηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα αυτή η προσέγγιση. Να αρχίσουμε με τα εύκολα θέματα ή με τα θέματα διακυβέρνησης και το καθεξής, τα οποία αναμένεται. Κύριε Κυπριανό, αυτή η νέα στρατηγική που διαφοροποιείται από αυτό που ακούσαμε από τον κύριο Αγαπίου. Ακούσαμε τον κύριο Αγαπίου να λέει ότι πρέπει να προκαλέσουμε κόστος στην Τουρκία. Σήμερα στη Βουλή ο κύριος Λίκας είχε πει ότι η νέα στρατηγική την έβαλε πρώτο στο Εθνικό Συμβούλιο πριν ένα χρόνο. Γι' αυτό ρωτώ, αν υπάρχει, υπάρχουν εκεί. Λέτε το ίδιο πράγμα. Λέμε ότι χρειαζόμαστε νέα στρατηγική, υπάρχουν κάποια κοινά σημεία, η δική μας μπορεί να επεκτείνεται περισσότερο, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι πρέπει να αλλάξει η τακτική και η πολιτική που ακολουθεί το μέχρι σήμερα. Και αυτό έχει σημασία τώρα. Και αυτό συζητάμε. Και είναι αυτό το ερώτημά σας. Και το θέμα είναι ότι θα πρέπει να βάλουμε μπροστά τα ζητήματα που μας αφορούν εμάς, να απεγκλωβιστούμε από ζητήματα τα οποία είναι επικίνδυνα για την πλευρά μας, ειδικά εφόσον εγώ να δεχτώ καλοπροαίρετα δόθηκαν αλλά δεν πήραμε ανταπόκριση και δεν είχαμε οποιαδήποτε κίνηση από την άλλη πλευρά και βεβαίως να προκαλέσουμε μέσα σε όλα αυτά και το κόστος στην Τουρκία. Και να υπενθυμίσω ότι για κόστος στην Τουρκία το έχει αναφέρει ο κ. Κασουλίδης
πριν λίγους μήνες. Ήταν και μέσα στις υποσχέσεις του κ. Αναστασιάδη προς το Δίκο το 2013, κόστος για την Άγκυρα. Βρήκα και το κείμενο ακριβώς όπως λέγεται. Άρα κάποιοι το ρωνεύονται τώρα, αλλά είναι μια αναγκαιότητα για να υπάρξει το κίνητρο για πλευράς της Τουρκίας. Και εδώ πρέπει να δούμε κάτι, γιατί ακούμε πολλές φορές να περιπτεί ευθύνη στη δική μας πλευρά, ότι είμαστε μαξιμαλιστές, εμείς τα θέλουμε όλα, ότι εμποδίζουμε την επίτευξη λύσης. Αν πάρετε τις προεδρίες μετά τον Εθνάρχη Μακάριο, έχουμε στην ουσία τρεις προεδρίες του Δίκο και πέντε προεδρίες από το Δύση ή το ΑΚΕΛ, που έχουν μια διαφορετική προσέγγιση από εμάς το Κυπριακό. Αυτό το Δίκο. Τρεις. Ο πρόεδρος μετά από προεδρικό σύστημα, κύριε Νόφη, το ξέρετε πολύ καλά. Συμμετείχε όμως και στην κυβέρνηση και του Γλάφου Κληρίδη και του Δημήτρη Χρυσόγειου. Συμμετείχε, δεν είναι αυτό το θέμα, ξέρετε πολύ καλά. Στην Κύπρο, ο πρόεδρος να χειρίζεται το Κυπριακό. Απαντήστε όμως και στο ερώτημα, κύριε. Ναι, θυμίστε με ξανά. Διζωνική και κοινωνική ομοσπονδία. Σε αυτό ο κύριος Παπαδόπουλος σήμερα. Δεν έχουμε αλληλεγγύη, λέει ο κύριος Παπαδόπουλος, είπε στη Βουλή σήμερα. Και είπε δεν έχει. Νομίζω το περιεχόμενο είναι το σωστό. Νομίζω ότι. Δεν έχει αλλεργία με την ομοσπονδία. Όχι, όχι. Είπε μπορεί να είναι αυτό και τη ζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Το οποίο ονομαστικά έχω την ομιλία του εδώ, αν θέλετε να διαβάσω. Νομένο ότι εξασφαλίζω στο περιεχόμενο. Και αυτό τι σημαίνει. Να μιλάμε για μια ομοσπονδία που δεν θα κάνει διακρίσεις μεταξύ των πολιτών, δεν θα έχει σύνορα και ποσοστώσεις και όρια που θα ελέγχουν πόσοι θα εγκατασταθούν και πόσοι δεν θα εγκατασταθούν, που θα υπάρχουν οι βασικές ελευθερίες των πολιτών, που θα υπάρχει ένα λειτουργικό κράτος, μια κυβέρνηση που θα μπορεί να αποδώσει, που θα είναι βιώσιμη, που δεν θα έχει αδιέξοδα, ξέρουν τις προϋποθέσεις. Να μην σας πω τώρα και για τα στρατεύματα, για τις εγγύσεις, για τους έπικους, για το θέμα των προσφύγων, για τις περιουσίες των προσφύγων και όλα αυτά. Άρα, ο κύριος Παπαδόπουλος ο ίδιος είπε ότι είναι έτοιμος να δεχτεί ακόμα και αυτή τη λύση, νομίζω ότι θα έχει το σωστό περιεχόμενο. Η στρατηγική επικεντρώνεται στο περιεχόμενο της λύσης. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Εδώ είναι, και ξέρετε, είναι πολύ σέλιδη, να μην τη διαβάσω τώρα, αλλά εδώ λέει όλα όσα θα πρέπει και δεν θα πρέπει να έχει μια λύση σαν περιεχόμενο, σαν ουσία, και αν αυτό επιτευχθεί, τότε βεβαίως το συνταγματικό πλαίσιο εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Αυτό είναι που μετράει. Ωραία. Αλλά να παραλάβω ότι αυτό που συζητείτε σήμερα, και να τελειώσω με αυτό, και νιώθω έντονα για αυτό το θέμα, επιτρέψτε προσωπικά, δεν είναι ομοσπονδία. Ομοσπονδία, ποια μορφή και να έχει, είναι ένα κράτος. Είναι μία οντότητα. Αυτό που μας σύρουν να συζητήσουμε, που σειρώμαστε γιατί είναι μια σταδιακή διαδικασία, πάμε προς συνομοσπονδία δύο οντοτήτων που είναι ο στόχος της άλλης πλευράς. Θέλει πάρα πολύ προσοχή αυτό το θέμα. Διότι η ομοσπονδία από το συμβασμό τον τελικό και τελειώνω, τελικό συμβασμό που ήταν η θέση μας, όταν το δεχτήκαμε τότε, μετατράπηκε στην αρχική θέση λεωνοκυπριακής πλευράς και από εκεί και πέρα ξεκινούμε και συζητούμε με την άλλη πλευρά. Και είναι πραγματικά επικίνδυνο. Εντελώς εκτός πραγματικότητας αυτών των τελευταίων που είπε ο κύριος Κυπριανού. Άποψη σας. 11 εξουσίες και αρμοδιότητες για την κεντρική κυβέρνηση επί Προεδρίας Στάσου Παπαδόπουλου, 23 επί Δημήτρη Χριστόφια, 27 επί Νίκου Αναστασιάδη. Πιο ισχυρή η κεντρική κυβέρνηση. Δεν υπάρχει αριθμητική ισότητα. Αυτό το είπε ο κύριος Αναστασιάδης. Δεν είπε ο κύριος Αναστασιάδης έτσι πράγμα. Ο κύριος Αναστασιάδης τώρα προεκλογικά μεταλλάσσεται σε Νικόλαν Παπαδόπουλο για ευνόητους λόγους. Ναι, αλλά τι έκανε πριν. Γι' αυτό λέει αυτά τα οποία λέει σήμερα, τα οποία δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Και ο κύριος Αναστασιάδης είναι γεγονός ότι έχει καταστεί πολύ αναξιόπιστος σε ό,τι αφορά το Κυπριακό. Τι είπε ο Γενικός Γραμματέας στην έκθεση του για το τι συνέβη και στο Κράνος Μοντάνα. Είπε ότι χάθηκε μια ευκαιρία ιστορικής σημασίας, γιατί δεν υπήρξε πολιτική βούληση και από τον Νίκο Αναστασιάδη και από τον κύριο Ακιντζή. Και σε ό,τι αφορά την Τουρκία, επειδή εμείς αρεσκόμαστε να λέμε εδώ μεταξύ μας και να ειδονιζόμαστε διάφορα πράγματα, τι λέει ο Γενικός Γραμματέας για τον ρόλο της Τουρκίας. Παράγραφος 18 της έκθεσης, κύριε Κυπριανού, οι τέσσερις τελευταίες γραμμές, παρόλες τις δημόσιες τοποθετήσεις και τη ρητορική, διαπίστωσα στις κατηδίαν και σε βάθος συζητήσεις που είχα μαζί τους, ότι όλες ανεξαιρέτως και η Τουρκία δηλαδή, ήρθα με πρόθεση να συνεργαστούν και να συμβάλλουν να ξεπεραστούν οι διαφορές για να καταλήξουμε σε συμφωνία. Αυτό λέει για την Τουρκία ο Γενικός Γραμματέας. Επικοινωνείται αυτό που είπα και εγώ. Ότι δεν ρίχνει ευθύνη στην Τουρκία. Αυτό είπα και εγώ. Δεν ρίχνει ευθύνη στην Τουρκία για έναν απλούστατο λόγο. Διότι εκεί υπήρχε η δυνατότητα να έχουμε κατάργηση των εγγύσεων από την πρώτη στιγμή. Και εκείνο για το οποίο κατηγορούμε εμείς τον κύριο Αναστασιάδη είναι ότι ούτε αξιοποίησε αυτή τη δυνατότητα,
αλλά ούτε και άφησε εκτεθειμένη την τουρκική πλευρά να δεν το δεχόταν. Αυτή είναι η καταγγελία και μας λένε τώρα ψέματα ότι τάχα εμείς σας ζητούσαμε περισσότερες παραχωρήσεις. Ανυπόστατα πράγματα. Λένε πολιτικό κόστος στην Τουρκία. Δεν είναι σημερινή η ιστορία αυτή. Η πρόκληση πολιτικού κόστους την ακούω εδώ και 11-12 χρόνια. Από τότε που ήταν ο Τάσος Παπαδόπουλος πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ξέρετε, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν καταφέρνουν να προκαλέσουν πολιτικό κόστος στην Τουρκία, που είναι οι πλανητάρχες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση των 500 εκατομμυρίων ανθρώπων δεν μπορεί να προκαλέσει πολιτικό κόστος στην Τουρκία και υποχρεώνεται να της δώσει 6 δισεκατομμύρια ευρώ για να συμβάλλει στην επίλυση του μεταναστευτικού. Εμείς 800.000 άτομα νομίζουμε ότι είμαστε οι πλανητάρχες και θα προκαλέσουμε πολιτικό κόστος στην Τουρκία. Δεν τα λέω αυτά για να πω ότι θα πρέπει να κάνουμε υποχωρήσεις. Τα λέω, έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας, να μαζέψουμε το μυαλό μας, τα επιχειρήματα μας και να διεκδικήσουμε το δίκαιο μας. Λέει ο κύριος Αγαπίου, γιατί βιάζεται ο κύριος Αναστασιάδης. Νομίζω δεν συνειδητοποιούμε που είμαστε. Μετά από το Crans Montana, οι εξελίξεις στην τουρκοκυπριακή κοινότητα είναι καταλυτικές. Συντελούνται τέτοιες αλλαγές που αν δεν κατανοήσουμε ότι ο χρόνος τελειώνει, πολύ φοβούμε ότι πλέον οι εξελίξεις από μόνες τους θα οδηγηθούν σε διχοτόμηση και εμείς δεν δεχόμαστε τη διχοτόμηση. Και εγώ θα ήθελα να ακούσω και από τον κύριο Αγαπίου και από τον κύριο Μάρκο Κυπριανού να μας πούν πώς τοποθετούνται στην άποψη του Αρχιεπισκόπου για δύο χωριστά κράτη. Να μας πούν πώς τοποθετούνται στο θέμα της δικοινοτικής της Ζωνικής Ομοσπονδίας. Διότι λέει ο κύριος Κυπριανού ότι ο κύριος Παπαδόπουλος δέχεται τη Ζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Κανένας άλλος από εκείνους που στηρίζουν την υποψηφιότητα του δεν τη δέχεται. Ούτε η ΕΔΕΚ που λέει ότι είναι η χειρότερη μορφή διχοτόμησης, η αλληλεγγύη θέλει ενιαίο κράτος, το ίδιο και οι οικολόγοι, το ίδιο και η πλατφόρμα. Κύριε Κυπριανού, πριν δώσουμε το λόγο στον κύριο Νοφίτου, ο κύριος Μαλάς στον Κυπριακό, ο υποψήφιος που στηρίζεται για την προεδρία της Δημοκρατίας, τι θα πράξει αν εκλεγείτε πριν. Θα τα πω, αγαπητέ Λουκά, θέλω να πω ακόμα κάτι. Παρακαλώ. Είπε ο κύριος Κυπριανού κάτι που είναι πολύ σωστό. Πρέπει να επιβεβαιώνουμε συνεχώς ότι είμαστε θετικοί, αλλά να μην μας παίρνουν ως δεδομένους. Έτσι πρέπει να λειτουργούμε. Αυτά λέει ο κύριος Νικόλας Παπαδόπουλος με την νέα στρατηγική. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Με τη νέα στρατηγική τους λέμε ότι δεν πρόκειται ποτέ να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις εάν δεν μας ικανοποιήσετε όλες τις προαπαιτήσεις τις οποίες έχουμε. Να συμφωνήσουμε στα θέματα της ΑΟΣ, να αποχωρήσουν όλα τα στρατεύματα και μετά να προχωρήσουμε σε συμφωνία στο Κυπριακό. Ο κύριος Μαλάς ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένος. Πολύ σύντομα. Είπε ότι αν εκλεγεί αμέσως θα επιδιώξει συνάντηση με τον κύριο Ακιντζή, να προετοιμάσουν το έδαφος και από κοινού να απευθυνθούν στο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Να ζητήσουν συνέχιση των διαπραγματεύσεων στη βάση του πλαισίου Κουτέρες και με βάση το άτυπο έγγραφο που αφορούσε τον μηχανισμό εφαρμογής της λύσης. Δύο μικρά ερωτήματα. Εκπεριτροπής Προεδρία παραμονή επίκων. Αυτά θεωρούμε πως... Εκπεριτροπής Προεδρία το ΑΚΕΛ, εγώ εκπροσωπώ το ΑΚΕΛ εδώ απόψε. Εμείς την ελευθήκαμε και εξηγήσαμε γιατί. Επίκοι θα φύγουν και θα μείνει ένας αριθμός. Μιλούσαμε, συζητούσαμε τότε ότι είναι έγκλημα πολέμου ο επικισμός και ως τέτοιο θα πρέπει να γίνει αποδεκτό. Από εκεί και πέρα οι ανθρωπιστικές περιπτώσεις, δηλαδή εκείνοι οι οποίοι έχουν γεννηθεί στην Κύπρο, εκείνοι που έχουν νυφευθεί με Τουρκοκύπριαν ή Τουρκοκύπριο. Επειδή συζητήθηκε πάρα πολύ, άδειες εργασίας, φοιτητές, όλοι αυτοί μπορεί να παραδείγουν. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, αγαπητέ Μιχάλη. Γιατί το λέω αυτό. Λέει το επιτελείο του Νικόλα Παπαδόπουλου ότι με τις τέσσερις ελευθερίες παραχωρούμε το δικαίωμα σε 80 εκατομμύρια Τούρκους να έρθουν στην Κύπρο. Η συμφωνία Χριστόφια Ταλάτ λέει ότι για κάθε τέσσερις Ελλαδίδες που θα δικαιούνται να έρθουν στην Κύπρο θα έρχεται και ένας Τούρκος. Για να δικαιούνται 80 εκατομμύρια Τούρκοι σημαίνει ότι η Ελλάδα θα πρέπει να έχει πληθυσμό 320 εκατομμύρια, έχει 9,5 εκατομμύρια τώρα, και να αποφασίσουν τα 320 εκατομμύρια που δεν υπάρχουν να μετακομίσουν όλοι στην Κύπρο. Ναι, αλλά δεν αυτό που ισχύει σήμερα. Σήμερα, όπως ερέχθη ο Crans Montana, ακόμα και γίνει αυτό για τους μόνιμους κατοίκους, για φοιτητές, εργάτες και τουρίστες, δεν ισχύει αυτός ο προορισμός. Και το λέει ο Γενικός Γραμματέας. Διαβάστε τον Γενικό Γραμματέα την έκθεση. Δέστε την έκθεση του Γενικού Γραμματέα. Δέστε την έκθεση. Υπάρχει συμφωνία σε αυτά τα ζητήματα ότι τις άδειες τις παραχωρεί η κεντρική κυβέρνηση.
Και η διαφωνία που υπήρχε και δεν έχει επιληθεί ακόμα είναι ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά έλεγε ότι δεχόμαστε ότι τις άδειες για τους εργαζόμενους, τους ξένους κλπ. Θα τις δίνει η κεντρική κυβέρνηση, αλλά την πρώτη φορά λέει να τις δώσουμε εμείς. Θα συνιστώ στις οντότητες. Και εμείς δεν δεχτήκαμε αυτό το πράγμα. Καλά, θα λύσουμε τον Κυπριακό. Όχι. Και το Δίκο και ο υποψήφιος που στηρίζουν, ο Νικόλας Παπαδόπουλος, δεν θα επιτρέπουμε να έρχονται τουρίστες από την Τουρκία. Όπως θα πηγαίνουν στην υπόλοιπη Ευρώπη και σε εμάς. Με τον ίδιο τρόπο. Όχι με τέτοια δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών όμως. Όχι φυσικά. Όχι φυσικά. Πες τον κύριο Χρυστιάδη, όχι σε μένα όμως. Διότι λέτε, διότι είπατε ότι από το 4-1 που εξήγησε ο κύριος Κυπρινού εξαιρούνται οι τουρίστες και οι φοιτητές. Πράγμα. Φοιτητές και εργάτες. Η εποχή εκεί. Το 4 οι οποίοι πρέπει να πάρουν βίζα για να έρθουν ως τουρίστες, όπως έρχονται οι Ρώσοι, ή να πάρουν βίζα να έρθουν ως φοιτητές. Δηλαδή, επειδή δεν έχουμε τουρίστες από την Ελλάδα, δεν έχουμε. Για χρόνια δεν έχουμε. Πρέπει, αν λύσουμε το Κυπριακό και ομαλοποιηθούν οι συνθήκες με την Τουρκία, να αφαιρέσουμε μια δυναμική στην τουριστική μας βιομηχανία και να πούμε δεν δεχόμαστε Τούρκους. Θα έρχονται με τα ίδια κριτήρια όπως για όλους τους ξένους εργάτες. Όλους τους υπόλοιπους ξένους με βίζα δεν θα ελέγχουν. Δεν έχουν προσφυγή αυτό το πράγμα, αλλά δεν είναι αυτό το πράγμα. Αρχίστε από το σημείο που άρχισε ο κύριος Κυπριανού, κύριε Νεοφίδου, ότι ουσιαστικά η έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών ακυρώνει την ανάλυση του πρόεδρου, να μην πω το αφήγημα το οποίο λέει ο κύριος Κυπριανού ή το ΑΚΕΛ, ακυρώνει την ανάλυση του πρόεδρου της Δημοκρατίας για τους λόγους που κατέρευσε η διαδικασία στο Γραμματανά. Όλοι γνωρίζαμε από την Γενέβη, αλλά και από το Κράνς Μοντανά όταν ήρθε στις 30 Ιουνίου ο Γενικός Γραμματέας, δήλωσε σε δημοσιογραφική του διάσκεψη, τον άκουε όλος ο κόσμος, ότι δεν ήρθαμε εδώ για να επιρρύψουμε ευθύνες. Θα προσπαθήσουμε να λύσουμε το Κυπριακό. Και ήθελαν τα Ηνωμένα Έθνη να αφήσουν το παράθυρο ανοιχτό για μια νέα διαδικασία. Καλά, με την ίδια λογική, επειδή δεν επέρριψε ευθύνες στην Τουρκία, άρα φταίμε εμείς. Γιατί να μην το αντιστρέψουμε. Από τη στιγμή που δεν επέρριψε ευθύνες σε εμάς, φταίει η Τουρκία. Δεν θα μπω σε αυτούς τους... Ωραία, κάτι διαφορετικό. Η ατυχία σας είναι τούτη, ότι επέρριψε σε εμάς και δεν επέρριψε στην Τουρκία. Παρακαλώ. Κοιτάξτε, όπως και στην οικονομία, ούτε πρέπει να βάζουμε τα ροζ γυαλιά, ούτε και τα μαύρα γυαλιά. Να είμαστε πραγματιστές. Το ίδιο και στο Κυπριακό. Δεν μπορούμε από τη μια να λέμε ότι είχαμε την ευκαιρία να καταργήσουμε τις εγγύησεις και γιατί είχαμε την ευκαιρία να καταργήσουμε τις εγγύησεις. Όχι φυσικά γιατί δέχτηκαν οι Τούρκοι, αλλά γιατί ο Γενικός Γραμματέας, ο πρώτος Γενικός Γραμματέας στην ιστορία του Κυπριακού, που πήρε ξεκάθαρη θέση υπέρ της δικής μας πλευράς ότι δεν νοείται λύση εάν πρώτα δεν καταργηθούν οι καταραμένες συνθήκες εγγύησης του 60 και αν δεν αποχωρήσουν τα κατοχικά στρατεύματα. Καλά, γιατί δεν πιστώνουμε και αυτό τον πρόεδρο που πέτυχε ο Γενικός Γραμματέας να πάρει τέτοια ξεκάθαρη θέση και θα φορτώσουμε στο Αναστασιάδη ότι δεν λύθηκε το Κυπριακό από τη στιγμή που ο Τσαβούσογλου είπε στο δίπλο ότι λάθος καταλάβατε κύριε Γενική Γραμματέα. Αλλά ας μείνουμε στα θετικά. Απλώς γιατί αυτό δεν καταγράφεται στην έκθεση, γιατί δεν αντιδράσαμε αφού έρχομαι, η έκθεση καταγράφεται διαφορετικά. Μετά από 43 χρόνια να υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που να ανησυχούν, πας και ξεκινήσει μια νέα διαδικασία και να τοποθετούνται γιατί βιαζόμαστε. Βεβαίως και πρέπει να ξεκινήσει μετά, να προσπαθήσουμε τουλάχιστον. Διότι θεωρούν ότι είναι λαθασμένη η βάση, την οποία θα συνεχίσουμε γι' αυτό. Μετά από 43 χρόνια, εμείς οι Ελληνοκύπροι
πρέπει να βιαζόμαστε για τη λύση, δεδομένου ότι δεν μπορούμε να πάμε πέραν από τα εθνικά όρια. Άκουσα τρεις απόψεις. Ο κύριος Λιλίκας θα προκαλέσει κόστος στην Τουρκία και προτείνει μια συγκεκριμένη νέα στρατηγική. Το ίδιο και ο κύριος Παπαδόπουλος. Ο κύριος Μαλάς, όπως μας εξήγησε ο κύριος Κυπριανού, θα ζητήσει συνάντηση με τον Ακκιντζή και να πάνε και οι δύο στο Γενικό Γραμματέα για να συνεχιστεί η διαδικασία από εκεί που σταμάτησε το κράμα Μοντανά. Εσείς τι θα κάνετε? Αυτό θα κάνετε, δηλαδή να συνεχιστεί η διαδικασία από το σημείο που σταμάτησε. Αυτό το είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, το έδωσε και γραπτός. Με όρους και προϋποθέσεις. Το έδωσε και γραπτός στο Γενικό Γραμματέα, δεδομένου ότι θα γίνει σωστή προετοιμασία για να μην πάμε και να έρθει ξανά ο Τσαβούσογλου να μας πει λάθος καταλάβατε. Κόστος στην Τουρκία. Κοιτάξτε, αποτύχαμε, λένε οι νέες στρατηγικές, γιατί τα δώσαμε όλα και αποθρασύνθηκε ο Ερντογάν. Αυτός είναι ο λόγος που δήλωσε τον Κυπριακό. Και όταν έρθει η νέα στρατηγική με την πρόταξη, θα το βάλει στα πόδια ο Ερντογάν και θα έρθει γονιμετής να συνθηκολογήσει με βάση τις απαιτήσεις μας. Να προξενήσουμε, λέει, κόστος στην Τουρκία. Εδώ έριξε το αεροπλάνο. Το ρώσικο. Το ρώσικο. Έβαλε τους Εβραίους να τους ζητήσουν συγγνώμη. Ζητά τα ρέστα από τον Τραμπ και την Αμερική και η νέα στρατηγική με όλο το σεβασμό. Άρα θα δώσουν όλα τότε. Του Νικόλα Παπαδόπουλου και του Γιώργου Λιλίκα θα προξενήσουν, λέει, κόστος. Θα προξενήσουν κόστος στην Τουρκία. Προσέξτε, στην πορεία της στην Ευρώπη, μια πορεία που είναι ήδη υποδιακοπή. Δεν υπάρχει πορεία. Άλιστα. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε για να ολοκληρώσουμε και να κλείσουμε. Καταληκτικά σχόλια. His is the oldest registered distillery in the United States. Perfect for making Tennessee whiskey. Charcoal mellowed drop by drop for smooth sipping. Which is not the easy way, but it's his way. Αν θες να έχεις άποψη, εγγράψου στους εκλογικούς καταλόγους μέχρι 18 Δεκεμβρίου για να έχεις δικαίωμα στην κρίνια. Στις Αλφα Μέγα, αυτά τα Χριστούγεννα, έχουμε φτιάξει για εσάς ένα μικρό εργοστάσιο παραγωγής εκπλήξεων. Από 11 μέχρι 13 Δεκεμβρίου. Grants 700 ml, 38% φθηνότερα, μόνο 7,99. Και O5 Kings 700 ml, 32% φθηνότερα, μόνο 9,95. Και αυτά τα Χριστούγεννα με εκπλήξεις Αλφα Μέγα. Όταν χτυπάει το κρυολόγημα, χάνεις τον εαυτό σου. Πάρε το νέο Mucocold με πενταπλή δράση για γρήγορη ανακούφιση, απορρινική συμφόρηση, πονοκέφαλο, πύρετο, πονόλαιμο και μυαλγίες. Πάρε Mucocold και απελευθερώσου άμεσα από το κρυολόγημα. Mucocold. Ανάκτησε τον έλεγχο. Από τους δημιουργούς του Mucosolvan. There's a right way of doing police work. There's a wrong way of doing it. And there's a way that you two idiots do it. Thank you, Captain. Get out the car! Isn't it black? No! Cause you're tin! Lethal partner's got a bad in the hood. You want to interrogate this guy? Yes! Η μπάτση της συμφοράς. No, no, no! Τρίτη στις 10 και 10. Κάντε τις συναλλαγές σας με τις κάρτες της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας. 30 τυχεροί θα κερδίσουν από 500 ευρώ. Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα. Okay, Benjamin. Now I'm gonna ask you one of our more telling questions for all of our interns, so I want you to like, this is one to really think about. Remember a few weeks ago we talked about the senior intern program? Seniors in high school or college? No. Seniors in life. Hi, I'm Ben Whitaker. I have a 355 appointment with Miss Foster. She's meeting with a new intern. That's me. Excuse me. Everybody loves him. I'm Fiona, the house masseuse. You're on Facebook? I've been trying to figure it out. I joined about 10 minutes ago. Well, better late than never. The intern.
Κυριακή στις 9 και 10. Εκπομπή Vote. Πριν κλείσουμε, ένα μήνυμα από τους φιλοξενούμενους μας, τον κύριο Αβέρο Χνοφίτου, Άντρο Κυπριανού, Μάρκο Κυπριανού και τον κύριο Άγιο Αγαπίου. Και Αγαπίου, αρχή από εσάς, ένα μήνυμα και να κλείσουμε. Καταρχήν, η βιασύνη δεν είναι για τη λύση του Κυπριακού, αλλά η βιασύνη είναι στο να λέμε πράγματα, στο να λέει ο πρόεδρος πράγματα που δεν μπορεί να τα τηρήσει. Έτσι, απλώς για διευκρίνηση. Δεύτερο, όσοι υποστηρίζουν δύο κράτη διχοτόμηση αυτού του λαού είναι υπηρετούν με το χειρότερο τρόπο λαών και τόπου. Και θα τελειώσω με το εξής. Πάμε για προεδρικές εκλογές. Υπάρχουν δύο αυτή τη στιγμή τάσεις. Η μία που θέλει να διατηρήσει τη σημερινή προεδρία και μετά τον Φεβράρι και η άλλη που θέλει η σημερινή προεδρία να έχει λήξει το Φεβράρι του 2018. Εγώ από πλευρά μου θα καλέσω τον λαό να μην πειραματιστεί όπως πειραματίστηκε το 2013 και έχουμε τα σημερινά αποτελέσματα. Να δώσει ψήφο του σε εκείνο τον υποψήφιο που περνώντας το δεύτερο γύρο θα μπορέσει να θέσει ημερομηνία λήξης στη σημερινή προεδρία. Για μας χαμένη ψήφος είναι η ψήφος εκείνη που δίνεται σε υποψήφιο που περνώντας στο δεύτερο γύρο θα στρώσει χαλί για την επανεκλογή του Νίκου του Αναστασιάδη. Ποιος θα είναι αυτός, εγώ έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην κρίση του λαού ότι θα τη χρησιμοποιήσει σωστά και θα επιλέξει εκείνον τον υποψήφιο που το Φεβράρι του 2018 για πολιτικούς λόγους θα θέσει ημερομηνία λήξης στη σημερινή προεδρία. Και η νέο, για να πει και το κόσμο. Εγώ επαναλαμβάνω, δεν θα τον αναφέρω. Έχω εμπιστοσύνη στην κρίση του λαού. Μάλιστα. Ακούγοντας τους εκπροσώπους των υποψηφίων, θα κάνει τη σωστή επιλογή. Κύριε Κυπριανού, κύριε Μάρκο Κυπριανού. Ναι. Πρώτα απ' όλα, να πω ότι ο κυπριακός λαός θέλει, περιμένει και ζητά αλλαγή. Και ακόμα, όπως και να δει κανείς τις δημοσκοπήσεις, ακόμα και πιο ευνοϊκές για τον κύριο Αναστασιάδη, δείχνουν ότι πάνω από τα 2/3 θέλουν κάποιον άλλο υποψήφιο. Θέλουν να αλλάξει και ο πρόεδρος και η πολιτική που εφαρμόζει και η διακυβέρνησή του. Το ζήτημα είναι ποιος μπορεί να υλοποιήσει καλύτερα αυτή την αλλαγή και εμείς λέμε ο Νικόλας Παδόπουλος έχει τα εχέγγυα και την αξιοπιστία ακριβώς για να εφαρμόσει αυτή την αλλαγή. Αυτά που προτείνει, που είναι συγκεκριμένες λύσεις, συγκεκριμένες προτάσεις, εφαρμόσιμες, υλοποιήσιμες και πρακτικές και στην οικονομία και στο Κυπριακό. Όσο αφορά την οικονομία, βεβαίως μας ενδιαφέρουν οι πολίτες, οι άνθρωποι, καλές και στατιστικές σαν ένδειξη, αλλά δεν μπορούμε να παραπαυόμαστε μόνο από τα δημοσιονομικά και τα μακροοικονομικά. Μας ενδιαφέρει ο πολίτης να είναι καλύτερα από ό,τι ήταν πριν, αλλά και να είναι εκεί που θα έπρεπε και δικαιούται και το αξίζει να είναι. Και αυτό χρειάζεται συγκεκριμένες προτάσεις με όραμα, με στρατηγική, με κάποιο στόχο που είναι πέρα από μια απλή διαχείριση και μια απλώς τυχαία, μια απλή διαχείριση του μνημονίου. Και στο Κυπριακό βεβαίως ζητούμε μια πιο διεκδικητική πολιτική. Πρέπει να μπουν στη σωστή βάση διαπραγματεύσεις. Ναι, μέσω διαπραγματεύσεων θα λυθεί το Κυπριακό, δεν υπάρχει άλλος τρόπος και το συντομότερο το καλύτερο, αλλά θα πρέπει να είναι πάνω στη σωστή βάση, εκείνα που είναι σε βάρος μας, θα πρέπει να τα βάλουμε στην πάντα και να επιμείνουμε σε εκείνα που βοηθούν να επιβιώσει ο Κυπριακός Ελληνισμός. Κύριε Κυπριανό. Κυπριακός λαός απαιτεί έναν νέο άνθρωπο για την Προεδρία της Δημοκρατίας με ήθος και καθαρά χέρια. Έναν άνθρωπο που θα έχει συνέπεια και αξιοπιστία στο Κυπριακό και προσήλωση στις συμφωνημένες αρχές λύσης. Σε ό,τι αφορά την οικονομία, είναι έναν άνθρωπο ο οποίος να ενδιαφέρεται για τους πολλούς και όχι για τους λίγους και τους εκλεκτούς. Έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι έτοιμος να συγκρουστεί με τα φαινόμενα διαπλοκής και διαφθοράς για να βάλει έναν τέλος σε αυτόν το σαράκι που τρώει τα σωθικά της κυπριακής κοινωνίας. Έναν άνθρωπο που να είναι έτοιμο να προχωρήσει με προοδευτικές μεταρρυθμίσεις. Και αυτός ο άνθρωπος είναι ο Σταύρος Μαλάς. Ευχαριστούμε κύριε Κυπριανό. Κύριε Νοφίτου.
Η οικονομία του τόπου στάθηκε στα πόδια της. Οι πολίτες βιώνουν μια ασφάλεια, σταθερότητα και ανάπτυξη. Η Κύπρος ξανά γίνει αξιόπιστη, με κύρος, με στρατηγικές συνεργασίες, με γεωπολιτικό ρόλο, με την ενέργεια στο προσκήνιο, και γι' αυτό πρέπει να συνεχίσουμε με σταθερά βήματα μπροστά για να επιλύσουμε μέσα από τα καλά αποτελέσματα της οικονομίας και τα υπόλοιπα προβλήματα που ακόμη ταλαιπωρούν αρκετές ομάδες του πληθυσμού, αλλά και να πραγματώσουμε το μεγαλύτερο μας όραμα, να δούμε την πατρίδα μας επανενωμένη και απαλλαγμένη από την κατοχή. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αγαπίου, κύριε Κυπριανού, κύριε Άντρου Κυπριανού, κύριε Βέρος Νοφίτου, Μιχάλη Παυλίδη. Δεν θέλω καταληκτικό σχόλιο. Δεν θέλεις. Λοιπόν, 1,5 μήνα πριν από τις εκλογές, να ευχηθούμε καλή δύναμη, καλή επιτυχία στους υποψηφίους που στηρίζετε. Καλό βράδυ και σε εσάς. Ευχαριστούμε που μείνετε μαζί μας. Καλή συνέχεια.